Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-9366-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με τόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Εραπτό.gr. Εραπτό.gr. Έχασες κάποια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή και θες να την ακούσεις οποιαδήποτε στιγμή στο εραπτό.gr. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Υποδεχτείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος Παπά. Και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8 έως τις 10 το πρωί σας βγάζουν knockout. 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10. Είστε έτοιμοι? Άντε μπράβο. Rap and Cool Show. Φοβάμαι. Φοβάμαι. Από την άλλη πλευρά δεν είναι offside και... Κόλλησε όλη η άμυνα του ΠΑΟ. Είχαμε μία σέτα από τον Ολυμπό. Φοβάμαι. Όποιος φοβάται να πάρει κάτι σπίτι του Κωνσταντίνου. Εμείς δεν φοβόμαστε εδώ. Έτσι. Όχι. Καλημέρα σε όλο το χι θα σε κάνω, ρε φίλε. Χιτάκι. Έτσι. Χιτάκι θα γίνει αυτό. Θα το πουλάμε. Θα βγάλουμε φραγκάκια. Έχει και αερίσει μέντε. Ποιο? Εσύ. Α, έλα, Κωνσταντίνε. Ποιο, βέβαια. Τι έγινε, έβγαλε ο παπά. Τι έβγαλε ο παπά. Θύμωσε που έφυγε ο πρίγκιπα. Όχι, με έβγαλε την ανακοίνωση ότι ουδή ήταν αντικατάστατο. Δεν συμφωνεί. Α φέρει τον αντικαταστάτη τότε. Μάτο. Ποιο είναι? Μάτο εδώ.
Για να δω. Αυτός. Ο Μπέρκ. Αυτός είναι. Αυτός. Αυτό εδώ είναι καλό το κομμάτι. Αυτό το κομμάτι είναι καλό. Μπέρκ, ναι. Αυτό το κομμάτι είναι καλό. Ναι. Αν τον φέρει. Είναι φαβορή. Τώρα εντάξει, ξεκινήσαν κατευθείαν με τα βαθιά. Δεν φέρει κανένα δανεικό δηλαδή τώρα από. Δεν νομίζω γιατί. Κάνα σαν και αυτό που πήρε ο Ολυμπιακός από την Αργεντινή. Το Σολδάνο με 400 χιλιάρικα και πανηγύριζαν κάτω. 48 κιλά άντρα να πούμε. Ναι. Δεν είναι έτοιμο ακόμα, ούτε με τη Λιβαδιά θα είναι έτοιμο. Ρε εσύ τι ωραίο χείτε έκανε. Αυτό είναι χειρότερο από τον αυτό να είναι. Το ποιον. Από τον Ακμόμ του ΠΑΟΚ. Ακμόμ φίλε είναι πολυβόλο, άσο τον Ακμόμ. Γιατί δεν το βάζετε βασικό. Ήταν άρρωστος θες. Ήταν άρρωστος. Ναι. Είχε δηλαδή. Πήρε το 3 μέρες, έχασε 2 προπονήσεις. Γι' αυτό δεν τον βάλατε. Γι' αυτό δεν τον έβαλε. Τώρα, με την, τώρα θέλοντας και μη δεν έχεις να βάλεις άλλον, ναι. Θα βάλεις τον Τζούμπα θα βάλεις. Αυτός είναι. Αυτός είναι, θα βάλεις τον Τζούμπα ακόμα. Πιστεύω ότι αυτός είναι πολύ καλή το πιστεύεις, περίπτωση. Το ναι. Πιστεύεις, ναι. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι ο σέντερφορ στον ΠΑΟΚ. Σαν χάθινε. Εδώ δεν έχει τον ομάδα. Α, δεν, γενικώς δεν έχω ομάδα. Γενικώς δεν έχω. Εντάξει, Κωνσταντίνε, εγώ κάνω. Με τα ψέματα είστε πρώτοι. Ποιος είναι ο δεύτερος? Ο Ολυμπιακός. Ωραία. Είναι για παραπάνω. Είναι. Πού να πάει, στο μείον 7. Να παίξει την Μπαράζ. Ναι. Ποιος ήταν ο λιγότερο κακός. Να παίξουμε Μπαράζ, ποιος ήταν ο λιγότερος κακός. Μπαράζ στο Βόλο. Ναι. Αυτή είναι η ιστορία. Να παίξουμε Μπαραζάκι, έτσι. Κύριε, φυσικά. Ναι. Τι, ναι. Γιατί είστε καλύτερα από τον Ολυμπιακό. Λίγο καλύτερο σήμερα. Λίγο καλύτερο σήμερα. Χθες πάλι εκεί τα αποτέλεσμα. Τα κοντά. Ένα μάσα, το βάλω και εγώ βρεσί. Βάτω και εσύ με στην τούπα. Εγώ έλεγα θα ξεβονίζω να κράξει γιατί εδώ και ένα μήνα. Να κράξω, ρε. Ένα μήνα δεν μου παίρνουν χαφ. Έκανα μαζί ο Βέρμπουμ. Μα τρεις μήνες, ναι. Μα τρεις μήνες σου λέω δεν μ' αρέσει αυτό που βλέπω. Εσύ βγαίνετε και λέτε δεν με νοιάζει, ρε. Δεν γουστάρα με να κερδίζω. Ναι, καλά κάνουμε. Καλά κάνουμε. Ναι, τότε μην κρινιάξει σήμερα. Εγώ δεν κρινιάζω καθόλου. Εγώ θα κρινιάξω για τα πάντα. Αν πα Καραϊσκάκι και είσαι με στα δίκια 90 λεπτά. Ναι. Και λέτε δεν με νοιάζει, ρε. Και εγώ το πήρα. Ναι. Με νοιάζει. Το ίδιο θα λέγει ο κάθε οπαδό. Ναι. Το ίδιο δεν ενδιαφέρει τον κάθε οπαδό και τον κάθε φίλαθλο. Η σταθερότητα, η καλή πορεία μιας ομάδας στον αγωνιστικό χώρο, η μεστότητα μιας ομάδας στον αγωνιστικό χώρο δεν τον νοιάζει, τον νοιάζει μόνο τα αποτελέσματα και δεν βελτιώνεται η ομάδα του σε κανένα κομμάτι και αποδεικνύεται από το χθεσινό μάτσο ότι ο ΠΑΟΚ είναι 3-4 παίκτες μεμονωμένοι. Ο δεξί ο μπακ, ο αριστερό ο μπακ. Δεν έπαιζε χθε. Ναι. Ο σέντερ φορ. Ο δεξί ο μπακ και ο αριστερό ο μπακ. Οι άλλοι είναι. Ο στόπερ. Ποιο ο Βαρέλα. Μεγάλη μονάδα είναι ο Βαρέλα. Τέσσερις ο Βαρέλα. Ναι. Τέσσερις ο Βαρέλα, ναι. Ο Στόπερ και ένα χαφ το οποίο. Ποιο χαφ? Όποτε θυμάται παίζει. Ποιο είναι αυτό? Ο Μαουρίς. Όποτε θυμάται. Χθες δεν έπαιζε. Χθες ήταν απόν, δεν ξέρω πει. Πάω από τη μέση και μπροστά, θα το πούμε στον κόσμο, θα το καταλάβει. Κάτσε οι ακραίοι του, δεν σ' αρέσουν δηλαδή. Έχει καλύτερο Ολυμπιακό ακραίο. Όχι, άλλο λέω. Όχι, α, ότι είναι 4-5. Όχι, βέβαια. Α, ναι. Λέω ότι ο ΠΑΟΚ από τη μέση και μπροστά έχει παίκτες καλούς, αλλά ποδοσφαιρικά ανεκπαίδευτος από τον προπονητή. Θα το λέω, μέχρι να μαλλιάσει η γλώσσα μου, μέχρι να βάλει το κεφάλι μου δεν έχει μαλλιά, θα βγάλει μαλλιά. Με την δικιά μου γλώσσα θα μαλλιάσει με τα ανακλασικά της ΠΑΟΚ. Άντε πάλι. Ναι, επιμένω. Πότε τραυματίσκω Βέρμπουμ, εσύ Κωνσταντίνε? Ο Βέρμπουμ δεν υπήρχε ούτω ή άλλω. Ναι, ωραία. Δεν υπήρχε. Το δέχομαι. Δηλαδή το δέχομαι. Ο χαφ του Εργοτέλη ήταν καλύτερος από τον Πάουκ. Το δέχομαι. Δεν βλέπουμε από το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, μόλις είδαμε λίγο τις ομάδες ότι ο Πάουκ έχει πρόβλημα στα χαφ. Δηλαδή το. Ναι. Ωραία. Πού είναι ο χαφ? Προτίμησε να πάρει την Ξάνθη παρά να πάρει χαφ. Το λες ότι ναι. Εγώ θέλω χαφ. Το πρόβλημα του Πάουκ είναι στα χαφ. Ο Ιπαε Πάουκ έχει πολύ καλά αντανακλαστικά. Άρα δεν ανησυχούμε καθόλου με τις εμφανίσεις. Διότι η Ιπαε Πάουκ ασχολείται με το κομμάτι το αγωνιστικό. Με το κομμάτι το εξαγωνιστικό, με το κομμάτι των δημοσίων σχέσεων και με το κομμάτι το πολιτικό. Ναι. Ποτέ η ΠΑΕΠΑΟΚ δεν ήταν τόσο οργανωμένη. Δεν ασχολείται όμως όσο θα ήθελα, τουλάχιστον εγώ. Ναι. Ένας απαιτητικός φίλος του ΠΑΕΠΑΟΚ. Το κακό με την ΠΑΕΠΑΟΚ είναι ότι οι ιδιοκτήτες, οι οποίοι είναι πάρα πολύ σημαντικοί, οι οποίοι άλλαξαν την ιστορία της ΠΑΕΠΑΟΚ στο κομμάτι της ποιότητας της γενικής της ΠΑΕΠΑΟΚ, ναι. Δεν ξέρουν από ποδόσφαιρο. Είναι σχετικά άμπαλοι. Λες ότι είναι. Τώρα που ακούνε στην Αμερική ο σύνδρομο φίλων Ρουφιάνου Νέα Υόρκη, όταν πάει ο Σαββίδη για να του πάρουν κανένα ειστήριο τζάμπα, να του πούνε, σας είπε, σας έβρισε ο Ραπτόπουλος. Αυτό του λένε. Το ότι το λέω τον άλλο ότι δεν ξέρει μπάλα, το λέω ότι κύριε Σαββίδη, σας έβρισε ο Ραπτόπουλος. Μιλάμε για τέτοιου Ρουφιάνου. Το ότι όμως λέμε εδώ από αυτήν την εκπομπή και εσύ και εγώ ότι ο ΠΑΟΚ έχει πρόβλημα σε χάφ από τον Αύγουστο, όταν είδαμε λίγο την ομάδα ότι δεν γίνεται να την καλέσουμε κάνια σαχόφ. Άντε για την Ελλάδα του κουτσοπαλέψαν, θα το βρει μπροστά σου. Τραυματίζεται το Βέρμπουμ και δεν μπαίνει χαφ. Είναι κακό, δηλαδή το λέμε. Όχι. Όχι, βέβαια. Είναι το πιο σημαντικό όπως, για μένα. Όπως τα γλυψίματα του Τσακαλώτου για να πάρει ψήφους εδώ από τους Παοξίδες, γιατί εδώ εκλέγεται ο Τσακαλώτος. Ναι, εδώ είναι σωστά. Ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει αντίπαλο και γλύφει τον ΠΑΟΚ. Εμείς τους γλύφτες δεν τους γουστάρουμε. Γενικότερα, εγώ στη ζωή μου δεν γουστάρω τους κόλακες, τους γλύφτες και τους συνόπου. Το κατατάσσε εκεί το Τσακαλώτο. Φυσικά γλύφει.
Πώς δεν υπάρχει αντίπαλος του Ολυμπιακού. Του ΠΑΟΚ. Βγαίνει τώρα που εγνώμησε εκλογών και γλύφει. Πού εκλέγεται. Άμα εκλεγόταν ο Τσακαλώτας, ας πούμε, στη Λάρισα, θα έκανε. Αυτό τι μεγάλη ομάδα είναι, η ΑΕΛ. Ναι, ιστορική ναι, ομάδα με κύπελλα και τέτοια. Και τα γλυψίματα πάνω στην πλάτη του ΠΑΟΚ ή οδήποτε Τσακαλώτος. Βέβαια, το ΠΑΟΚ είναι υποχρεωμένος στον εκάστοτε Τσακαλώτο. Γιατί τις δουλειές αυτά είναι δούνε και λαβίδες, ναι, Κωνσταντίνε, δούνε και λαβίδες. Γήπεδα κάνεις, θα πρέπει να σε περάσουμε μέσα από γραφεία αέρα ναι, πατέρα, μην ναι, καθυστερήσεις, ναι, θα πάρουν τηλέφωνο Τσακαλώτο, εντάξει να κάνουμε, ναι, αυτά υπάρχουν. Ναι. Λοιπόν, βέβαια, πάμε στο... Βέβαια όταν ο Μητσοτάκης ήταν με τον Ολυμπιακό και τα λοιπά, βρίζαμε και λέγαμε ότι ο Ολυμπιακός με τα κόμματα και τα λοιπά. Ναι. Τώρα κάνουμε και εμείς το ίδιο ας πούμε εδώ πάνω, αλλά τώρα είμαστε ας πούμε ισχυροί και άλλοι ισχυροί ήταν. Όταν έχεις λεφτά, έχεις πάρε δώσε με πολιτικούς. Όταν δεν έχεις λεφτά, έχεις πάρε δώσε, ξέρω εγώ, με τους άστεγους. Έτσι είναι η στήριξη. Σωστά, σωστά. Κάνω σωστά, παρέα σωστά, εγώ, σωστά. Ο Ζάμπλουτος, ξέρω εγώ, με το Φουγκάρα. Όποιος έχει λεφτά, κάνει ναι, παρέα με όποιον γουστάρι. Α, μπράβο, με όποιον ναι, γουστάρι. Ναι. Και ακόμα και από πιο πάνω μπράβο, του κοινωνικά ναι, να είναι, έχω λεφτά, ρε παιδί μου. Έτσι μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει καμιά σπουδαία δουλειά, αλλά έχει πολλά λεφτά. Μάλιστα, ναι. Θα συναστραφεί με έναν πολιτικό, γιατί μπορεί να τον έχει ανάγκη, λέγω, ή έναν που θα τον βοηθήσει μέσα στα δημόσια υπηρεσίε. Κοινά συμφέροντα. Λοιπόν, πα για να πανιώνω ένα-ένα με γκολ του. Ποιο το βάλε τον κόλλο του Μυρσάη, το βάλε το πέναντι. Όχι, Σπυριδόνα, πιστεύω. Γιατί. Αφού κόκκινε στην περιγραφή την έκανε. Τι έγινε, ρε Κωνσταντίνε. Χιονίζει, άντε πάλι. Ποιο είναι αυτό τώρα μετά τη Σοφία. Ποιο είναι αυτό τώρα μετά τη Σοφία και τον τηλέμαχο, ρε Κωνσταντίνε. Η Ευτέρπη, ξέρω. Η Ευτέρπη ήρθε τώρα. Άσε με τώρα. Συμβούλε μου, χιονίζει κανονικά. Και τι έγινε, ρε, πρώτη φορά βλέπει χιόνι. Όχι, όχι, όχι. Το χιόνι λιώνει. Τι άλλος, έγινε. Λοιπόν, ευκαιρία κλείσουν τα σχολεία. Κλειστά, ούτω ή άλλω τα μισά. Να μην δουλέψουν οι δάσκαλοι. Να κλείσουν οι δημόσιε υπηρεσίε. Ούτω ή άλλω να συνεχιστούν οι διακοπέ. Καλά, του Έλληνα. Οι περισσότεροι δεν τα πήγαν τα παιδιά του σχολείου. Ναι. Γιατί τα σχολεία, οι αυλέ ακόμα είναι ναι, επικίνδυνε να γλιστρήσουν, να πέσουν. Πάρα ναι, πολύ δεν πήγαν τα παιδιά του σχολείου ναι, 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 χθε και σήμερα. Ναι, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ναι, να πάμε λίγο να τα πιάσουμε τα πράγματα με τη σειρά. Το πέναντι το χτυπάει να πούμε. Ο Ντουμισάη. Α, το πα κάνει ένα πανιόρι, ναι, θα το δούμε ο λίγο. Ο κόκκινο ναι, λέει θα κάνω περιγραφή του αγώνα. Να μην κάνει το παιδί. Γιατί. Το σουτάρι λέει Σπυριδόνοβη. Βέβαια ο αγράμματο δεν ξέρω τι Σπυριδόνοβη δεν πει στο πανιόρι. Ναι, 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 ναι. Είναι εκτό έφευγε τώρα. Ερχόταν, τον ψάχναν, δεν τον βρίσκανε. Είναι. Τι ψελέ Σπυριδόνοβη. Εντάξει. Και του λέω καλά, ρε κόκκινο. Είναι δυνατόν σε ποια χώρα του κόσμου ο αναμεταδότη θα κάνει λάθο τον εκτελεστή του πέναντι. Και τι απαντάει ο κόκκινο. Αφού το βάλε. Και τι έγινε. Δηλαδή, ναι. Γρηγόρη μου, καλημέρα σε κάθε δουλειά δηλαδή. Μπορεί να κάνεις κάθε μέρα από 50 λάθη. Σωστά. Δηλαδή παίρνεις το αεροπλάνο, τα ανεβάζεις στον ουρανό, είσαι πιλότος, το ρίχνεις το αεροπλάνο πριν ακόμα ξεκινήσει. Καλύτερα που δεν είσαι ο αλλό πιλότος. Να πω εγώ μέσα στο αεροπλάνο το ρίξω. Αυτό ωραίο θα ήταν ο πιλότος ο κόκκινος. Φαντάζομαι τον κόκκινο να πετάει στα σύννεφα. Θα έκανε καμάκι τη αεροσυνοδού. Θα έκανε. Έκανε. Έλα μέσα. Θέλουμε ένα καφέ. Καφεδάκι ή ένα βυσκάκι. Θέλουμε ένα καφέ. Λοιπόν, Ξάδε Ολυμπιακός 0-0, το είδες καθόλου, εγώ το είδα, το έβλεπα το παιδί. Ναι. Έπαιξε κανονικά η Ξάνθη. Κανονικότατα. Και ο Ολυμπιακός κανονικότατα. Εσάς τα παίξει κανονικά. Κανονικά. Με όλους. Ψηλά, μιλά, όλους τους κατέβασε. Όλα τα παιδιά τα κατέβασε. 0-0. Η Ξάνθη φωνάζει για ένα γκολ που τσακύρωσε. Είναι πολύ ωριακή φάση. Ναι. Δεν μαζί μου και γραμμή στον ΟΤΕ. Ή ένα απέναντι που φωνάζει πάλι και αυτό είναι ωριακή φάση. Ναι. Ο Ολυμπιακός είχε δύο δοκάρια. Ναι. Αυτά ήταν όμως και όλα του όλη η φάση. Έτσι με το φορτούνι. Στο 70 έκανε την πρώτη φάση έμαθα. Στο 70. Μέτρο Ολυμπιακό. Πολύ μέτρο, αλλά το 0-0 σου λέει εντάξει. Δηλαδή στην Ελλάδα έχουμε τι δύο μεγαλύτερε ομάδε μα. Είναι μέτριες. Οι οποίες δεν βλέπονται έτσι. Δεν είναι μέτριες. Σωστά. Τι ομάδες έχετε. Ρε. Είναι μέτριες. Τι ομάδες έχετε. Απλά ξέρεις ποια είναι η διαφορά. Ότι ναι, ο Ολυμπιακός ξέρει να διαχειρίζεται κρίσεις. Ναι. Γιατί έχει πάρει 50 πρωταθλήματα από την Ελλάδα. Εσείς έχετε καμιά κρίση δηλαδή. Έχουμε. Τι κρίση έχει. Η κρίση έχει να κάνει με το ότι φεύγει. Σίγουρα φεύγει. Δεν είναι ευχάριστο γεγονός. Φεύγει ο πρώτος χώρος της ομάδας. Μάλιστα. Λεφτά έχετε. Έχουμε. Ωραία, πάρτε έναν άλλον. Σαφώς και πρέπει να πάρουμε, αλλά πρέπει να τα πάρουμε γρήγορα. Πόσοι δηλαδή μανατζαρέους έχετε, πόσοι δουλεύουν εκεί. Πολλοί δουλεύουν. Θα ξυπνήσει ο Παντελής Κωνσταντίνης, θα πει τη γνώμη του. Δεν νομίζω να ασχολείται αυτός με τα μεταγραφικά. Τι κάνει αυτός, τι δουλειά κάνει. Γενικός αρχηγός της ομάδας. Αποστολή από εδώ από εκεί. Γενικό καθηκόντα. Τι είναι αποστολή της ομάδας, λοιπόν. Φόρτωμα ξεφόρτωμα. Φόρτωμα ξεφόρτωμα. Ναι, 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 ναι. Ξεκινά το 19 και σου λέω Φρίγκοβιτς φεύγω. Πρόβλεμ. Φύγει. Πρόβλεμα. Πρόβλεμα. Ναι, πρόβλεμα. Αλλά ο Δήσαν αντικατάστατο, είπε ο Γιώργης. Καλά, ο Γιώργης. Ο Γιώργης να μην τα γράφει αυτά. Γιατί άμα γράφει ουδής αντικατάστατος, ναι, να μην γλύφει κανένα προπονητή, κανένα παίκτη και μην γίνεται φίλος με κανένα παίκτη. Ναι. Να, κρατάει, να είναι ψυχρός, λες. Να κρατάει τον εργαζόμενο του, το Γιώργος, ναι, να κρατάει τον εργαζόμενο του σε απόσταση. Ναι. Τα κολλητιλίκια λοιπόν θα του δώσω εγώ μια συμβουλή. Μεταξύ ιδιοκτήτη, διευθυντή εργαζομένων και τα πηδικιλίκια.
Πώς. Τα πηδικιλίκια. Αυτό από πού. Ο διευθυντής κάνει σεξ με την γραμματέα. Ναι. Πηδικιλίκια, παιδιά, καινούριο. Γράφτο ο Μπαμπινιώτη, βάλτο και αυτό μέσα. Τα πηδικιλίκια. Πηδικιλίκια είναι καινούριο σήμερα, πόσο εννιά. Όταν θα πάρει σαν λέξη. Όταν θα πάρει συνάδελφο. Δεν ακούγεται και σαν πινελίκι, ξέρεις. Είναι ακούγεται όμορφα. Να αποφεύγετε τα πηδικιλίκια στον εργασιακό σας χώρο. Εντάξει, τα κολλητήλικια και τα πηδικιλίκια και τα κουμπαρλίκια αυτά τα μεταξύ αυτά και τα λοιπά δεν έχουν καλά αποτελέσματα. Εγώ θα πω παραδείγματα κολλητήλικη ιδιοκτήτη με εργαζόμενο και στα τροχόσπιτα πήραν τρώγανε. Ωχ, μη βρε τώρα ψυχούλες. Μη βρε αγόρι μου. Τι μοιάζει να βάλω την τετάρτη. Βάλ' μη αγόρι μου σήμερα το σετονικό. Είναι φίλος μου και τον εκτιμάω και τον ακούω και τον αφουγκράζουμε και τα λοιπά. Άστετα. Δεν έχει τέτοια. Άστετα τα κολλητήλικα. Δουλειά είναι δουλειά, τέλος. Δουλειά είναι δουλειά, κολλητήλικα δεν έχει. Μ' αρέσει. Τα νούμερά σας τα σωστά. Εσείς πληρώστε από την άλλη μεριά. Παίχτης καλός ένας, πρόεδρος καλός ο άλλος. Άστα ρε Γιώργο. Ξέρεις τι γίνεται όμως, κάποια στιγμή στα πανηγύρια στις χαρές θα έτσι, θα φύγουν και πιο κοντά. Δεν μπορεί ρε ο προπονητής ή ο ιδιοκτήτης στα μπουζούκια να γίνεται ένα με τον υπάλληλο και τον παίχτη ρε, δεν γίνεται ρε, δεν γίνονται ρε αυτά. Το σωστό είναι αυτό που λες εσύ τώρα, να ξέρεις, αλλά δεν μπορεί επίσης να γίνει εύκολα αυτό που λες. Τα φτιάξανε στη δουλειά, τα φτιάξαν τα παιδιά. Ποια φτιάξανε, φτιάξαν. Εγώ αν ήμουν ιδιοκτήτης εταιρείας. Ναι. Ιδιοκτήτης εταιρείας. Ναι. Και είχα έναν εργαζόμενο. Ο οποίος τα φτιάχνε με μία άλλη εδώ μέσα. Θα τους έδιωχνα και τους δύο. Και τους δύο ρε σκύλε. Σκάντε σε εξαλούρε. Ρε σκύλε. Ούστα από εδώ πέρα. Άμα στη δουλειά τους ήταν το ίδιο καλή γιατί. Είσαι από εκεί πέρα που τον έχω τώρα να σαλιαρίζει τη δουλειά με την άλλη να πούμε. Γιατί ρε Κωνσταντίνα με σαλιαρίζει. Γιατί το φλερτάκι το απαγορεύει. Ναι, θα κοιτάξει και η άλλη από δίπλα. Δύο θα πει γιατί κοίταξε αυτή έγινε πορτέλο η εταιρεία. Στο λέω εγώ. Στο λέω πορτέλο έγινε η εταιρεία. Στο λέω εγώ. Ναι, εδώ να ξέρεις, εγώ συμφωνώ σε αυτά. Είμαι τα περισσότερα δικά σου. Σαλιαρίζει. Τόσο το κάνει μουλοχτά και δεν το καταλάβει κανένα. Δεν έχει μουλοχτά. Ρε. Δεν έχει. Δηλαδή θα κοιτάξει μετά η άλλη τον άλλον. Ναι. Ο άλλος θα πει γιατί κοιτάς. Και θα γίνει εδώ πέρα ένα όρτζι. Ένα μεγάλο όρτζι. Κάνω εγώ την εταιρεία μπάκαλο να πούμε τώρα. Ναι, ναι. Άστε τα κολλητήλια, Γιωργάκη. Έφερε στο Χατσερίδι την πλατιπόδα εκεί πέρα. Αν τα λέγαμε Γιώργη μου για το Χατσερίδι. Στα λέγαμε. Τον Λουτσέσκου, τον προπονηταρά του Λουτσέσκου. Πάλι τον Λουτσέσκου. Ναι, και ο φίλος μου Λουτσέσκου. Και όταν έχασε ο Λουτσέσκου στην Ευρώπη ήταν έτοιμοι να το διώξετε. Δεν να πούμε. Το διώχνες. Έλα τώρα. Θα κάνουμε παγκόσμιο ρεκόρ. Θα διώξουμε προπονητή που δεν έχει κάνει είδο στο πρωτάθλημα. Εδώ διώξετε προπονητή που σας πήρε πρωτάθλημα. Ποιον? Το Λόραντ. Μετά το τέλος σου. Γιατί ποιο σου λέει το καλοκαίρι. Μετά το καλοκαίρι παίρνει ο Λουτσέσκου θα μείνει. Έχετε ιερό και όσοι εσείς τώρα πλάκα κάνετε. Καλά, ιερό και όσοι δεν έχουμε. Είμαστε οπαδοί. Εντάξει, κοιτάμε ότι. Ναι. Αλλά να διώξουμε προπονητή που δεν έχει κάνει είδο. Πώ θα το διώξει. Τι. Δεν έχει κανεί τα. Πώ θα το διώξει. Εδώ σε πήρε πρωτάθλημα με ΑΕΚ Ολυμπιακό Γουλανδρίδες άλλο και το διώξατε. Και το διώξατε το καλοκαίρι. Πού πήγε τότε. Στην Μπάγκερ πήγε. Φίλε, πήγε στην Μπάγκερ όμω. Και άμα τον έκανε πρώτα στην Μπάγκερ, δεν έκανε στον Μπάουξ, σου λέει παίρνω πρωτάθλημα. Δεν τον έκανε πρώτα. Το διώξατε σου λέω. Δεν μου λε τώρα. Ναι. Φεύγει, θα πάμε και στο παιχνίδι καθεαυτού γιατί τη Παναχαϊκή με τον Μπάουξ, η Μπάτρα εκεί που φάνηκε. Τον κυνηγούσε ο Μπούζα με τον Καλαφάτη. Τον κυνηγούσανε. Άμα πήγε στην Μπάγκερ, φίλε, πήγε στην Μπάγκερ. Προσοχή στο δρόμο έτσι έχουμε χιονάκι. Και τι πρέπει να του πει ότι θέλει προσοχή στο δρόμο. Να προσέχουν. Βοδιά είναι πρόβατα. Α, καλά, μην το λε. Ναι, τι μην το λε. Μην το λε, δεν μπορεί να πάει όλο στα μάξια να αρχίσει να κάνει τετακέ να πούμε. Όχι. Στο... Μπορεί κάποιο να έρχεται και να μην έχει χιόνι, ρε παιδί μου. Να είναι, ξέρω εγώ, καλαμαριά. Να μην έχει εκεί χιόνι. Και ξαφνικά να τρέχει και μπραθεί εδώ καλά με του κόσμου. Τι φλόση με διάδει ότι έχει χιόνι να δεν ξέρω, σταματήσει να πούμε. Που κάθε τόσο γίνονται ατύχημα, τι θε. Είμαστε στο 24ο λεπτό στο γήπεδο των Ζωσιμάδων όπου ο Πας Γιάννα να προηγείται 1-0 της ομάδας του Πανιωνίου. Με τον Πανιώνιο να είναι έτοιμος να εκτελέσει πέναλτι. Το χτυπάει το πέναλτι. Το οποίο θα εκτελέσει τώρα ο Σπυριντόνοβιτς. Ο. Μηδέν στην πολίτη. Φοβάμαι. Φοβάμαι. Τουρμισάει βάλει στο πέναλτι. Εντάξει, έκανα λάθος στο μπέκ. Τουρμισάει. Φίλε, δεν πιάνει. Το 1-1 έγινε. Απίστευτο. Φοβάμαι. Εντάξει, εσύ χουλιαμά έκανε το παιδί. Εντάξει, χαβαλέτα αμέσω να του πάρει το κεφάλι. Ήθελα να πιάσω τον γκολ προφανώς. Εγώ έτσι τον ψυχολογώ. Δηλαδή αυτός αν πάει σε ένα ξενοδοχείο. Ναι. Μπορεί να πάει να πηδήξει τη διπλανή στο άλλο ξενοδοχείο. Και να πει συγγνώμη. Και να πει έκανα λάθος τη γυναίκα. Τι να κάνουμε τώρα. Έγινε και κάτι. Αυτός στο 112 να είναι η γυναίκα του. Ναι, ναι. Να πάει αυτός στο 113 από τη σούρα του. Ναι. Να πάμε να χτυπήσει. Μωρό μα την πει. Καλά και άλλοι τι θα κάνει. Θα μπορεί να πει απεινασμένη βρήκαμε. Και να πει καλά και τι έγινε μωρό μου. Έκανα λάθος την κόμενα. Θα μας τρελάρετε. Ένα σα φτάνασε! Εντάξει, άλλοι θα φταίει, το 113 θα φταίει. Δεν φταίει ο κόκκινο. Ο κόκκινο δουλειά την έκανε. Σε παρακαλώ. Χτύπησε το. Τι έκανε. Α, ναι, θα φτάνει. Άντε, καλέστε τη σκουπίδη τον. Αυτό που κάνει την ηχοληψία.
Όχι, τον Γκάζα, ε! Τον Γκάζα, τον έχει blacklist. Ο κόκκινο, ο Καζαμπάκα δεν τον χωνεύει. Ναι. Γιατί ο Καζαμπάκα μπορεί να πούμε πέντε βλακίες θα τις βάλει. Εγώ θα γελάω. Και εγώ θα γελάω. Και με έχει διασύρει, με εξεκτηλήσει πολλές φορές. Τι θα κάνουμε, αφού. Ο κόκκινο πάει και. Αυτό θέλει! Αυτό θέλει! Τρίβεται ο κόκκινο. Αυτό φταίει που τα βάζει, εμεί που τα λέμε. Και αλλού πει ο κόκκινο. Τι αλλού. Στο Σαρόπουλο. Θε παρακαλώ, μη με θατηρήσει εμένα. Εσύ είσαι μια σάτυρα μόνο σου. Τι να σε σατηρήσει. Συγχωρείτε, φταίω εγώ που τα βγάζω ή αυτοί που τα κάνουν. Ναι, φταίει ο Καζαμπάκα που τα παίζει, εμεί που τα λέμε. Που να μεταλλεύουμε κιόλα. Αμπράβο. Ο άλλο εχθέ που τον είπαμε να κάνει. Μέχρι και ο Κυριάκο έφαγε από το Σαρόπουλο χούλιαμα, δεν ξέρω αν τα άκουσε. Καλά, το Κυριάκο τι είναι, κανένα χθεσινό. Ναι, που είπε αντί για λαγωνικό, είπε μυρικαστικό. Ναι. Χθε ο άλλο που τον είπαμε να κάνει έρωτα με τον εαυτό του. Ναι. Θέλω να μα κάνει μήνυση. Γιατί. Ε? Γιατί. Γιατί κοιτάξτε κάτι. Ναι. Όταν κάνετε χουλιαμά με εμά, να ξέρετε ότι υπάρχουν κάποιοι σαν και εμά οι οποίοι είναι λογάδε. Ναι. Απαντάνε. Ναι. Άμα δεν αντέχετε το λογοπαίγνιο, μην παίρνετε τηλέφωνα. Ή το χουλιαμά ή ναι, την καζούρα ή. Άμα δεν αντέχετε, το λέω και για όλου. Άμα δεν αντέχει να κάνει παιχνίδι με τον ραδιοπαραγωγό, όπω το λένε τον παραγωγό. Παραγωγό, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, άμα θε να πουλήσει εξυπνηλίκη, θα ακούσει και την απάντηση, έτσι δεν είναι. Ναι, έτσι. Μην παίρνει τον μπούζο μετά και λε: θα κάνω μήνυση κτλ. Κύριο, κύριο, να κάνει αγωγή. Εντάξει, ήταν απλά μια ηλικία, λίγο εντάξει, ρε Κωνσταντίνε, λίγο σε βάζω. Και ο άλλος εχθές στο ουθ που πήγα. Στο ουθ, τι έκανε. Με έφαγε τη σειρά ένας γέρος. Όχι, ναι. Την άφησες όμως επειδή ήταν μεγάλο. Το ξετίναξε. Το ξετίναξε, το πήρε στα πλήρη. Κυρία μου, λέω σας παρακαλώ, γιατί μας παίρνετε τη σειρά. Α, όμορφα του το μίλησες τότε. Εντάξει, θα το πεις μεγάλος άνθρωπος. Ναι, μπράβο. Και τι έγινε, λέει. Πώς τι έγινε, λέω. Ρωτάτε, λέει. Είμαι, λέει, άρρωστος. Και εγώ τρελός είμαι, λέω. Από το τρελοκομείο, λέω. Και εγώ λέω άρρωστος. Ψυχοπαθής, λέω και ψυχοπαθής. Ναι. Σου την έδωσε σειρά. Ναι. Παιδιά, σκοτώστε με, λέει. Λέει, μη θα σε σκοτώσουμε, λέω. Αν περάσει κάτι τσακαλώτε απ' έξω, λέω, εδώ στην Εγνατία και σε τσακώσει, λέω, στα 70 πόσο είσαι, λέω, θα σε φάει λάχανο να πούμε. Μου λέει, είσαι τρελός. Εγώ στο είπα, λέω, προηγουμένως, λέω, ότι είμαι, λέω, τρελός. Αυτός όταν πάει να πληρώσει λογαριασμούς, το λέει νωρίτερα, σαν να λέει ότι πάω για δουλειές τώρα. Δηλαδή, θα έχω σας πει. Είμαι, λέει, άρρωστος. Λέω, δεν σε κόβω για άρρωστο. Τριαντάρα βάζεις κάτω, λέω, και την κάνεις δίδυμα, λέω. Χάχα, γελούσαν οι άλλοι. Ναι. Έγινε ένα σόου και πού είσαι ο Νουτ, σήμερα που θα πας να δούμε σε δούμε. Πού δεν τη παράσταση αγόρι. Ο ΔΕΗ πήγα τις φράσεις, τσακώθηκα με τον παπά. Α, από παπάς, πήγες στο Καλαμαρί, πήγες κάτω. Στο Καλαμαρί πήγα, δεν πρόλαβα. Δεν πρόλαβες να αναπτύξεις σχέση με κανέναν. Δεν σου πήρε κανένα στη σειρά, εκεί τους άλλους πέφτει τον Μπακίρ χοντρό. Έτσι. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Να μας λες όταν πας να πληρώσεις λογαριασμό για να ξέρουμε που θα είσαι. Ο Πας του λέω Πασοκύλα από εδώ μέχρι το Χορτιάτι. Ναι. Ο Παοξής τι βρωμάει τώρα, έλα να πάμε λίγο στα δικά μας. Γιατί είναι. Ο Παοξής, ο οποίος έχει την αίσθηση του ποδοσφαίρου, έχει ένα προβληματισμό. Ναι. Ο προβληματισμός αυτός έχει να κάνει με το γεγονός ότι βλέπει ότι η ομάδα του δεν τραβάει. Ναι, βέβαια και ο Ολυμπιακός από την άλλη μεριά έχει και αυτό στα θέματά του. Ακριβώς. Βέβαια ξέρει ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι καμιά ομάδα, ας πούμε, και αγωνιστικά και εξαγωνιστικά εύκολη. Ούτε σαφώς. Μπορεί να χάσει τη δύναμή του εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου. Σαφώς, ισχύει αυτό. Φοβάται ο Παοξής τη χωριατήλα που βρωμάει γενικότερα και ο ίδιος και η ομάδα του. Ναι. Πέρα το γεγονός ότι ο Παοξής αυτή τη στιγμή μοιάζει με τον Βουτσά, ο οποίος κέρδισε το λαχείο στην Κατερίνη και κατεβαίνει στην Αθήνα και μπαίνει μέσα στη Σαμπουτζάκη και στη Σπύρα και τα λοιπά και τον μαδάνε να πούμε. Ναι, Και στο τέλος το σώνει να πούμε κατά λάθος ο αδελφός του, ο οποίος ήταν εκεί πέρα. Το πάω ποιος θα τον σώσει από αυτή την εσωστρέφη. Γιατί το ξαναλέω, ξεκίνησε η χρονιά με Πρίγιοβιτς, τσάου τσάου αντίο, είμαστε στην Αραβία. Θα τα πούμε αναλυτικά στην πορεία. Έρχεται και ένας Μπουλκουμές ο πρώτος χρονιάς στην Πάτρα που μπορεί να μην κοστίσει, αλλά στο μυαλό των Παοξίδων έχουν γίνει χιλιάδες πράγματα. Όσα πληρώνει ο Γιώργος Σαββίδης για ένα δύο φροντιστήριο. Μαύρα. Α, δεν ξέρω, Κωνσταντίνε. Εσύ το είχες, τον είχες δει. Τον προκαλώ τώρα, μου κάνει ένα διώρο. Διωράκι, εκεί κάτω στο. Πόσο θα. Στο βάλ αυτό και τα λοιπά. Στο βάλ τώρα το τραπεζάκι θέλεις. Θα του κάνω ένα φροντιστήριο. Ένα φροντιστήριο. Ξενογλωσσών. Ξενογλωσσών. Να φέρει και την αρκούδα και να μας φυλάει, να πούμε. Έφευγε. Ναι. Να είμαστε σίγουροι. Πάλι θες βαρμίτα. Πάλι φροντιστήριο. Του κάνω εγώ ένα φροντιστήριο. Ένα διωράκι και έτσι. Ένα διωράκι του κάνω εγώ ένα φροντιστήριο. Εγώ λέω πάντως ότι αν καταφέρουν και φέρουν τον Μπέρκ. Αν καταφέρουν και φέρουν τον Μπέρκ. Αυτό θα είναι μεγάλη αυτή. Θα κουκουλώσει σχεδόν τα πάντα με τη μία. Αλλά θέλετε ένα κλασικά, γρηγορά. Ο Μπέρκ, άκουσα χθες τον Μπούζο που έκανε ένα αυτό με τους άμπαλους εδώ που ψηφίζανε. Ναι. Ο Μπέρκ καταρχήν σε αρίστη κατάσταση. Σε εξαιρετική κατάσταση. Ένα αυτό, δεύτερο. Έχει 10-11 γκολ. Ταιριάζει με την τζογλανιά του Παοξή. Ναι. Δηλαδή, δεν είναι. Αυτό, του νέου Παοξή. Ναι. Ο Γκαρσία ήταν του μπουρτάλ του Παοξή. Του παλαιοπαοξή, ναι. Θύρα 4, φλάι, πορτοκαλί και έτσι. Ναι. Αυτό είναι το κάλκαδο το μεγάλο. Ναι, τον νίκη που σκοτώνει. Αυτό είναι μέσα στο αίμα του νέου Παοξή. Ναι. Είναι λίγο τσοκλανάκο. Είναι. Ή πουλάκο. Ναι, κτλ. Είναι.
είναι καλός παίκτης, θα δώσει θέαμα στον ΠΑΟΚ. Εγώ λέω θα δώσει και ουσία, Κωνσταντίνο, δώσει από θέαμα. Ναι, θα δώσει και τα γκολ του Πρίγιοβιτς. Θα δώσει το Πρίγιοβιτς. Χθες φάνηκε πόσο ασήμαντη, πόσο μέτρη είναι και η εξτρέμ του ΠΑΟΚ. Ο Λιμνιός ήταν ο μόνος που έπαιξε μπάλα. Τι να παίξει ο μόνος, αν μου έλεγες θες, έναν που έκανε τα φυσιολογικά ήταν ο Λιμνιός. Ο μόνος, ποιος άλλος έπαιξε χθες, κανένας. Λίγος είναι. Ναι, ο μόνος λίγος χθες που και ασίστ έδωσε και μπούκες έκανε και έδωσε και διαγώνια κινήθηκε και όλα. Ένα άλλο που προβληματίζει τον Παοξή που ξέρει μπάλα είναι ότι δύο γυρασμένοι πλάγοι μπακ του 33χρονου χρονών και οι δύο πλέον χάνουν δυνάμεις λόγω του γύρατος και εκεί πέρα, εκεί που τους είχες μπακ, χαφ, εξτρέμ, δεκάρια, εκτελεστές, σουτέρ, πρέπει να βρεις μια άκρη εκεί. Αυτός ο Κουρούμπαγλάς που φέρατε, ο καινούργιος αθλητικός διευθυντής, πώς το λένε, δεν το θυμάμαι. Ο Μπράγκο. Θα πρέπει να βρει τουλάχιστον δύο πολύ καλούς πλάγιους μπακ. Πληρώνεται να κάνω λεφτά, διασυνδέσεις έχει, να βρει ένα Λίνο, ένα Βιερίνια, ένα Μάτος, ένα καλό παιχταρά, ναι, δεξιά και αριστερά, γιατί ο ΠΑΟΚ του χρόνου, με το καλό παίρνει πρωτάθλημα, δεν παίρνει, δεν με νοιάζει εμένα. Θα το δούμε στην πορεία. Μόνο με την ισοστρέφεια μπορεί να το χάσει. 33 προς 34, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η βιόλα. Θα φύγει ο Γιαννούλης, ένας, κατευθείαν. Ποιος θα έρθει? Ο Γιαννούλης. Στο Ζαρζαβατσίδη κατευθείαν. Ναι, για γυμναστική ενδυνάμωση, ναι, το καλοκαιράκι θα τα κάνει. Άμα πάω εγώ στο γυμναστήριο με τον Ζαρζαβατσίδη, χθες έκανα βάρη με. Μαζί του? Χθες έκανα βάρη εγώ με τους αθλητές του βόλεϊ του Ηρακλή. Ναι. Λοιπόν. Και είδα σώματα και τέτοια. Εκεί θέλει να μπει ο Γιαννούλης μέσα, να τον περιλάβει ο Ζαρζαβατσίδης, να τον κάνει τα βάρη του αρσιβαρίστα, τα εκρηκτικά, όχι τα πολλά και να μοιάζει αυτό κτλ. Του κάνει λίγο άντρα από τη μέση και μπροστά. Σωστό. Γιατί άλλο Ατρόμητος, έτσι, άλλο ΠΑΟΚ. Αυτά να λέγονται. Εντάξει. Θέλει λίγο δύναμη ο Γιαννουλάκος. 40 κιλά πάγκο δεν σηκώνει ο Γιαννουλάκος. Θέλει. Αθλητής είναι λίγο φτερούγα να πούμε. Είναι φτερούγα, θέλει ταχύτητα, την έκτη ταχύτητα. Καλά, είναι άλλα τάκια, δύναμη θέλει. Λοιπόν, από μέση και απάνω. Θα επιστρέψουμε να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Και για αυτή την εσωστρέφεια που υπάρχει, γιατί εγώ άκουγα από χθες όλες τις εκπομπές. Έτσι, να φύγουν όλοι, να εξηλωθούν. Μόνο την Τούμπα να αφήσουν όρθια. Ελά, ρε βλάχο, πάω οξύδες τώρα, ηρεμήστε λίγο. Χαλαρώστε λίγο, ναι. Έρχεται η Σμαράγδα μας, το κορίτσι μας το καλό. Έφαγε σκαζούρα μπόλικη. Βγήκαν οι Αριανοί, οι αεξίδες. Νικόλα, δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Έτσι, ρε, εσύ. Βγήκαν Αριανοί, βγήκαν αεξίδες, βγήκαν Ολυμπιακοί. Τι κάνετε εσείς, τους ρώτησες εσείς τι κάνετε στη ζωή σας. Και ήθελα να ξέρω πού έπαιζε ο Άρης χθες. Για το κύπελλο. Βγήκαν οι αξίδες εδώ, θα βγει ο φίλος μου ο Νικόλας μετά. Οι οποίοι πού ήταν τόσο καιρό? Κάναν διακοπές, ξέρω εγώ. Ήτανε στην υπογειοποίηση και δεν μιλούσαν. Α, μπράβο, εκεί ξέρω, στο γήπεδο που φτιάχνουν το καινούριο. Το Μάιο να είμαστε καλά, Νικό, και άσχησε να τραγουδάνε. Την εσωστρέφειά μας πρέπει να προσέξουμε, γιατί μόνο έτσι χάνεται αυτό το πρωτάθλημα. Μόνο αν να βγάλουμε ένας μας μεταξύ μας τα ματάκια μας. Και οι παοξίδες έχουμε συνηθίσει να κάνουμε τέτοια πράγματα. Δυστυχώς για μας. Είναι το ελάττωμά μας. Το μάζι σχόλ τη Κυριακή είναι do or die. Έτσι πως το έγινε. Εκτός αν έχουμε μια τονωτική έννηση αύριο μεθαύριο με τον Μπέρ και όλα θα πάνε καλά. Ήθελα να σε ρωτήσω, ρώτησα και το ακροατήριο, αλλά δεν μου απάντησαν. Πιστεύεις ότι όλη αυτή η αναταραχή και ένα μπουμπούλα με τον Πρίγιοβιτς φταίει για τη χθεσινή εμφάνιση? Όχι, καθόλου. Καθόλου. Καμία σχέση. Καμία εντελώς σχέση. Σταγάρι γεννήθηκε, σταγάρι θα πεθάνει. Έτσι. Σμαράγδα Βασάκου, κοριτσάρα μας με αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Έλα, επιστρέφουμε. Δεν αντέχω να ακούσω πάλι αυτό το αστέρα μου, ανάσα μου. Αυτό το πράγμα δεν μπορώ. Φίλε. Δεν μπορώ. Να σε βλέπει νικητή, θέλει όλη η αρκατία. Κι ο κουπάς ακολουθεί, και με μπόρες και με κρύα. Βρε το Τζιλιανίδη να κερδίσω. Ποιος άλλος παίζει εκεί? Το ο Καλτσάς, ο Τζιλιανίδης. Το Καλτσά να κερδίσω. Ο Τόνσο. Αυτούς να κερδίσω ο τώρα. Ο Μανιάς. Όχι, το Μανιάς γειτονιάς, μη μου το θυμίζει. Ο Μανιάς. Αυτούς να κερδίσω την Κυριακή. Να κερδίσεις. Ισοπαλία καλή είναι. Καλή, οι προϋποθέσεις είναι καλή. Καλή είναι. Βέβαια. Παίζει ο Ολυμπιακός εκεί μετά από δύο παιχνίδια. Ναι. Και ο τελικός των τελικών είναι. Συμπιστεύεις δηλαδή ότι ο Ολυμπιακός εξωγωνιστικά δεν το πάρει το μάτσο εκεί? Λες μπορεί να το πάρει εξωγονιστικά. Είναι από κάτω από τα βλακέ, ελέγχει εκεί. Έχει την ξάνθη του αυτός, Έχει την δικιά του ξάνθη. Έχει ξάνθη αυτός. Εγώ τα λέω όλα. Ναι, όλα να τα λες. Γι' αυτό μου αρέσει. Έχει την ξάνθη. Έχει αυτός την Τρίπολη. Έχει την Τρίπολη. Έτσι λέω εγώ. Έτσι λες. Έτσι πιστεύω εγώ. Έτσι λέω εγώ. Έτσι μαθαίνω εγώ. Βρε, έχει φιλαράκια δηλαδή. Έχει φιλαράκια τον. Ποιον άλλο, τον Ιγκόρ. Ο Ιγκόρ παίζει και αυτός ακόμα. Παίζει ο Βραζιλιάνος στον Σαστέρα. Πρέπει να παίζει. Πρέπει να παίζει. Πρέπει να παίζει κι αυτός. Αυτός να κερδίσει τέλος πάντων. Το Καλτσά να κερδίσει. Ποιον είπε τέλος πάντων νωρίτερα. Το Τζιλιανίδη.
να κερδίσω. Ο Τσιγιάννηδης φλόρος είναι, μωρέ. Το μανιά να κερδίσω. Τι δύο Ηρακλάκια σε καρφώσανε. Δύο Ηρακλάκια με καρφώ. Ο Μπαστακό, ο οποίο. Θα τον βγάλει σίγουρα. Ο λαός του Ηρακλή θέλει τον Μπούζο να βγάλει τον Μπαστακό, το λέμε τώρα. Δεν χαλάει, έχει βγει ήδη από χθε την ώρα που έβαλε γκολ. Είχε κλείσει από τον Μπούζο του, λέει αύριο εδώ είσαι. Και ο Άνιψιο το Άγιο Κυνηγόπουλου τη Χορεμπέρνου του Ηρακλιδέα. Ο κυνηγόπουλο. Αυτό ανυψιό είναι. Ναι. Έλα ρε σκύλο. Κυνηγόπουλο ο παδό του Ηρακλή. Ναι, 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 ναι. Ναι. Κυνηγόπουλο. Άρα δύο Ηρακλάκια χθε με πιστόλιασαν. Σε πιστόλιασαν. Με πιστόλιασαν, με ψέκασαν, έτσι. Θυμάσαι που ο συγχωρεμένο ο κυνηγόπουλο ήθελε να μα πάρει στο TV 100 πριν 10 χρόνια. Ναι, ρε φίλε. Εμένα, εσένα, κλείνει του άλλου κτλ. Πού το θυμήθηκε, ρε σκύλε. Όλε τι ιστορίε τι έχει στο μυαλό σου, έτσι. Ήταν κάτι οι παοξίδε εκεί. Ναι, ρε φίλε. Όχι αυτή είναι κακή αυτή. Είναι κακή αυτή να πει καλά παιδιά. Ναι, ναι. Πού το θυμήθηκε, ρε σκύλε. Θυμάσαι. Ναι, πώ το θυμάμαι τώρα που. Καλή σκασιά πήγαμε να κάνουμε τότε. Καλή σκασιά. Καλά που δεν πήγαμε όμω γιατί θα λέγανε ότι τα παίρναμε Παπαγεωργόπουλο. Ευτυχώς που δεν μας πήρανε γιατί θα λέγανε μετά ότι τα πήρατε από τον Παπαγεργόπουλο τα κλεμμένα θα μας λέγανε. Σωστά, σωστά. Άσε, καλύτερα, καλύτερα. Σήμερα γιορτάζει Παρθένα και Παρθενόπη. Χρόνια πολλά να ευχηθούμε, Κωνσταντίνε. Άρα δεν γιορτάζει καμία. Όλες ξεπαρθενιασμένες είναι. Έχεις δει καμιά Παρθένα ρε, σήμερα. Ούτε στα μοναστήρια δεν έχει Παρθένες. Δεν έχει. Δεν στα μοναστήρια, έλα ρε Κωνσταντίνε. Πώς, χθες είδα και μια ταινία με κάτι μοναστήρια, κάτι ιστορίες. Με ωραία ταινία είδα χθες το βράδυ. Α, στα μοναστήρια γυναίκες. Ναι. Με εξητάρει να βλέπω τέτοια ταινία. Έχει λεσβιακά μέσα και τέτοια. Όχι, όχι, εγώ όμως δεν είδα τέτοια ταινία με αυτή. Πιο πόρνο, πώς θα λες αυτά. Πιο πόρνο. Όταν κανονική, με μια που είχε ικανότητε, προέβλεπε το μέλλον και έπρεπε να τη σώσουμε, να την πάμε σε άλλη διάσταση. Ήταν ωραίο το εργάκι. Με ένα πρατσαρά, ένα κτίνο που την προστάτευε. Ωραίο έργο. Ο Μπρατσαράς προστάτευε την Καλόγρια. Ναι. Αλλά... να πάει χρόνια με γυναίκα ο Μπρατσαράς. Του την έπεσε Καλόγρια κάποια στιγμή στη φάση. Μήπως από την πολύ την πρωτεΐνη δεν μπορούσε να ψηφίσει. Αυτό έχει φάει σίγουρα πρωτεΐνη ο συγκεκριμένος ο Μπρατσαράς. Και αυτοί που τρώνε πολύ πρωτεΐνη δεν μπορούν να κάνουν σεξ, να ξέρεις. Δεν κάνει κούκου. Ναι, πρωτεΐνη. Ναι, δεν κάνει κούκου καθόλου. Άκουσα. Ναι, ναι, για πες. Κάνουν πολλά βάρη. Μάλιστα. Φουσκώνουν με τα φάρμακα. Ναι. Έχουν πρόβλημα. Σηκώτη. Σηκώτη. Νεφρό. Νεφρό. Πάτα νεφρό. Κάποια στιγμή μπορεί να μην ξυπνήσουν από έμφραγμα ξαφνικό. Α, ωραία. Δεν αυτό είναι το πιο σημαντικό, ναι. Βέβαια. Ναι. Και δεν του σηκώνεται το πουλί. Πολύ σημαντικά όλα. Δηλαδή, πάρα πολύ σημαντικά. Για να το σηκωθεί παίρνει και άλλο φάρμακο. Δηλαδή αυτή παίρνουν. Φάρμακο στο φάρμακο. Δηλαδή. Φάρμακο στο φάρμακο. Ναι. Δηλαδή ναι. Που λέει πέθανε ξαφνικά ο Μανώλης. Ναι. Α, το Μανώλης θηρίο ανήμερο. Πώ πέθανε ο Μανώλης. Άμα δει τι τρώει και τι πίνει ο Μανώλης. Πέρα και τα χάπια αυτά. Ξέρει στο box πεθαίνουν τώρα και στο kickbox πεθαίνουν. Αρχίζουν τώρα οι τόπε και εκεί. Έχουμε και τέτοια εκεί πέρα. Και σε άλλα αθλήματα. Να προσέχουν λοιπόν οι γονείς, να μην το κάνουμε θέμα. Τι θα τρώνε και τι θα πίνουν τα παιδιά στα αθλήματα. Λοιπόν. Να προσέχει και ο κόσμος έξω στους δρόμους. Γι' αυτά παίρνω μηνύματα. Πολύ ναι. Χιόνι σε όλη την πόλη και στο Βαρδάρι και στο κέντρο, Εγνατία. Χαλαρά σιγά σιγά γιατί κάποιοι βγήκαν να προετοίμαστε να πάνε δουλειές τους. Χωρίς αλυσίδες. Ο Αρνιάκος. Χωρίς... Ο Αρνιάκος. Σε ενημέρωσε εκεί πέρα. Ναι. Ο άλλος αδερφός του, πώς το λένε. Ο Αρναούτογλου. Ο Αρναούτογλου. Ο Αρναούτογλου. Ναι, που είναι καλός, δυνατός. Δεν τους ενημέρωσε προφανώς. Ναι, δεν είναι μέρος. Ε? Δεν είναι... Α, ενημέρωσε, ενημέρωσε. Είμαστε λίγοι. Είναι δυνατόν ο δικός μας Αρναούτογλου ναι. Να μην. Που είναι Power Ranger, δυνατός πολύ. Φοβερός. Γιατί... Αρναούτογλου. Α, έχουμε ενημέρωση ότι θα χιόνιζε σήμερα μέχρι τώρα θα χιονίσει. Μέχρι το απόγευμα. Θα βγάλει ο Μπούζο τον Αρναούτογλου το μεσημέρι. Θα βγάλει. Πρώτον, να βγάλει τον Μπαστακό. Μπαστακό έχει κλείσει από χθε. Την ώρα που βάζει τον κολ. Να βγάλει. Κατευθείαν σύνδεση με ορόκαστρο. Να βγάλει. Το κυνηγόπουλο. Κυνηγόπουλο. Είναι του Μάνου μέσα. Ο Μάνο μήνυμα. Α, οπωσδήποτε ο Μάνο, ναι. Να τέτοια θέλει. Ο Μπαστακό λέει. Τέτοια ναι. Θέλει ο Μάνο. Τέτοια ρεπορτάζ. Ο να γλεντάει. Σε ξανάβαλε γκολ. Ο Μπαστακό όπου με βρίσκει με βάζει. Σε βάζει γκολ ο Μπαστακό. Και βάλει και στο Καφτατζόγλιο για να μην κερδίσει. Ο οποίο ήταν θηρίο. Δεν ξέρω τι επαθανημίστο έγινε σαν σκελετός εκεί η σχέση. Αδυνάτησε λίγο, ναι, αδυνάτησε λίγο. Μυϊκά και τα λοιπά. Γι' αυτό μυϊκά να ξέρετε οι αθλητές θα πρέπει να προσέχετε τη σωματική σας ρόμη δύναμη, μυϊκή δύναμη, ταχύτητα και τα λοιπά. Θα κοιτάτε τα αθλητικά στοιχεία. Και να υπάρχει ισορροπία, όχι φουσκώνω, πρίζομαι και έχω αδύνατα πόδια ναι. Ή τα χέρια μου, τα μπράτσα μου είναι σφιχτά. Και αυτά εκεί και στα με... γυμναστήρια που πάτε και τρώτε τις πρωτεΐνες και τις ταυρίνες και τα αυτά και τα λοιπά, που φουσκώνετε εύκολα προσοχή, με μέτρο. Πάρτε τα ρε παιδί μου, αλλά με μέτρο, μην τρελαθείτε. Σωστός, ναι. Πολύ σωστός ο Κωνσταντίνος. Πάρτε και άλλα με μέτρο και εκεί, κάντε δηλαδή την τόπα σας με μέτρο. Ναι. Θέλεις να ακούσεις ένα στατιστικό πολύ ενδιαφέρον. Θέλω να το ακούσω. Λοιπόν, ναι, γιατί τα πέντε τελευταία ποδαρικά του ΠΑΟΚ στο κύπελο. Πρώτο μάτς. Τι ποδαρικά. Πρώτο μάτς της χρονιάς, πρώτο παιχνίδι κύπελο, το αλλάζει ο χρόνος. Ναι. ΠΑΟΚ Πανσεραϊκός στο 99-01. Με γκολ του Υπηρώτη. Άρε σκύλε, άρε σκύλε. Ναι, αλλά εκείνα ήταν νοκάουτ, φίλε. Πάω Καστοριά το 4-0-1. Ναι. Στα. 0-1. Πάω Καστοριά, 0-1. Ναι, τι ήταν διπλό. Ναι, οκ, okay, ναι, οκ. Okay. Και μπορεί να το στήσατε κιόλα. Δεν μη σε λέμε τέτοια, λέμε τώρα, πέρασαν και χρόνια. Εντάξει, παρά, ναι. Πέρασαν χρόνια. Ναι, οκ. Ναι, Καλονί ΠΑΟΚ 2-1. Το 2016. Έλα, ρε, διπλά μάτς είναι αυτά. Ναι, σου λέω τι έκανα στο πρώτο μάτς χρονιάς. Εντάξει.
Παναχαϊκή πάω χθε 2-1. Εντάξει. Εντάξει. Ο Πάο Κότα παίζει πρώτο μάτς τη χρονιά κύπελο. Ναι. Έχει μπουλκουμέ. Ναι. Μόποιο για παίζει. Με Καλονίδε, ναι. Με Πασαραϊκό δε, με Καστοριά διαλυμένη δε. Ναι. Έχει ήττα. Ναι. Είναι ένα στατιστικό. Χθε όσοι έπαιξαν Παναχαϊκή και παίξαν αρκετοί, έχω την εντύπωση. Δεν νομίζω. Όχι λε. Εγώ θα παίζα Παναχαϊκή, θα παίζα ένα χι. Χινάρι λε. Γιατί εγώ δεν το βλέπω μετά. Καρέλη σε τερφόρ, είπα 0-0 θα βγει. 0-0. Ναι, έτσι είπα εγώ. Έβαλε ο Καρέλη. Εντάξει. Μα δεν ήταν. Δεν τα πρόβλημα σε δεφορά. Ναι, 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 δηλαδή ναι. Μην κάνουμε κριτική και μου έφυγε ο Πρίγιοβιτς. Καμία σχέση. Δεν έχει σχέση το χθεσινό με το Σέντερφορ. Το χθεσινό έχει με τη διαχρονική μέτρια πορεία του Λουτσέσκου με τον Πάο και τον Πάο με τον Λουτσέσκου. Αυτό είναι το θέμα. Το Λουτσέσκου τώρα, εγώ θα πάρω το μέρος του Λουτσέσκου για να κάνουμε κουβέντα. Ναι, για πάρτε. Γιατί δεν τον παίρνω ένα χαφ, ρε φίλε. Ποιο? Αφού το πρόβλημα είναι στα χαφ, έτσι. Ναι. Πού είναι το χαφ, δηλαδή εγώ είμαι Λουτσέσκου. Βλέπω το πρόβλημα, το έχω. Ναι. Το έχω. Έχω αργά χαφ, με σαχό, Μαουρίτσιο, δεν στρίβουνε. Ναι. Τέλος. Ναι. Άμα βάλω και κανένα δυο ρεζέρες τύπου Τόσκα, ο οποίος δεν βλέπετε. Δεν βλέπετε όπως είναι. Σούμπιτο πίσω στην Ισπανία και γεια σας. Και Βαλεζά, η ομάδα είναι πάρα πολύ αργή και προβλέψιμη. Μετά το Λίνο, ναι. Δεν έχει αριστερό μπακ. Μετατρέψατε τον Βιρίνια. Το κάνατε. Το κάναμε. Το βαφτίσατε στην Σιλουάν, την πώς το λέτε. Εντάξει, το βαφτίσαμε. Ναι. Το βαφτίσατε. Ναι. Λοιπόν, ναι. Ένα χαφ, εγώ λέω του σίγουρα του ζητάει. Το Ράτ 35 χρονών, καλό ήταν γέρο. Για 6 μήνες. Καθάρισε. Ναι. Πήρατε κάτι αζεβέντου, κάτι αυτό και δεν είχαμε να πούμε. Και ο καλύτερο, σωστά, πολύ σωστή μετά τον Λίνο είναι ο Βιερίνα που τον κάναμε. Ναι. Αριστερό μπακ. Δεν μου λε τώρα, α πούμε κάτι άλλο. Ναι, βέβαια. Πάει ο Σαββίδη εκεί στο Open. Στο Open. Του τραβάει κάτι πινελί και κάτι αυτά κτλ. Πολύ ωραία κτλ. Μάλιστα. Τράτε εκείνο τον που ήταν αδύνατο ο Φουρτιώτη, τον πετάει έξω. Το σούταρι. Για να καλά του ξηγήθηκε κτλ. Καλά του έκανε. Γούσταρε εδώ. Ναι. Αυτού που φέρανε πέντε αριστερά μπακ που είναι χειρότεροι από μένα, γιατί δεν του σκουπίζει ένα αυτό. Ωραίος προβληματισμός. Ναι, αυτούς, ναι. Αυτού που του φέρουν σαβούρες χαφ, γιατί θα τους πλακώνει εκεί πέρα. Ναι. Να του πει Ελλάδο. Εγώ έτσι θα τον έλεγα. Είμαι Ρώσος, πολίτης και τα λοιπά. Είμαι σκληρός. Είμαι καλός εργοδότης αλλά και σκληρός από την άλλη μεριά. Ναι, δεν απολύει εύκολο Σαββίδης. Όχι, όχι, θα τους πω εγώ το εξής. Εγώ θα τους έλεγα θα σε απολύσω. Είσαι τεχνικός διευθυντής, είσαι μάνατζερ κτλ. Έτσι και μου φέρεις, θα σε πληρώσω εγώ να μου φέρεις, ας πούμε, από το σούπερ μάρκετ, θα σε δώσω 100 ευρώ. Αν μου φέρεις εσύ, ξέρω εγώ, ξηραφάκια που το πηγούνουν, που το κάνουν, ας πούμε, μέσα στα αίματα. Μεταφορικά το λέω. Ναι, 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 ναι. Δεν θα σε διώξω. Το βλέπεις αυτό το γορίλα εκεί πέρα. Θα σε βάλω μέσα στο κλουβί 3 λεπτά με μαζί το γορίλα. Μαζί το γορίλα. Ναι. Άμα βγει ζωντανό με μαύρα. Μπράβο, συνεχίζει τη δουλίτσα σου. Εγώ θα σε κλειδώσω 3 λεπτά με αυτό το γορίλα. Και θα τον πω γορίλα, δεν θα το σκοτώσεις, δίρτωνα. Ναι. Γιατί μπορεί να τον κάνει μια λαβή, να το φάει και τη ζωή. Ναι. Ναι. Δίρτωνα. Δίρτωνα. Μπαίνεις μέσα στο κλουβί. Να σου πω εγώ, να σου φέρει εγώ το Βέρμπλουμ άλλος, ή να σε φέρει ξέρω εγώ το Σακχόφ άλλος. Ναι. Θα το σκεφτεί πάρα πολύ. Θα του πεις, θα σε δώσω τα λεφτά. Αλλά θα μπαίνεις μια φορά την εβδομάδα με το γορίλα. Στο κλουβί. Στο κλουβί με το γορίλα. Το κοτσίλα. Θα σε φέρει το Βέρμπλουμ. Ναι. Θα σε φέρει το Κάνιας. Ναι. Θα σε φέρει. Μήπως κάποιες μεταγραφές γίνονται και εν γνώση του όμως. Δηλαδή ξέρει ότι θα πάρει αυτούς τους παίχτες. Ρε ο άνθρωπος. Υπάρχουν από πίσω άλλα background. Είναι ότι καλύτερο έχει έρθει στον ΠΑΟ. 100%. Ναι, 100%. Οικονομικά, πολιτικά, εξαγωγικά. Ναι, ναι, με δυνάμωσε. Με έκανε. Δεν ξέρει μπάλα. Δεν ξέρει μπάλα. Να το μάθουμε μπάλα. Δεν το έχει ρε παιδί μου. Ο Μπέος. Ο Μπέος σαν παράγοντα το έχει. Ο άλλος ο Μελισανίδης που είναι τσιγκουναράς. Το έχει. Το έχει. Το έχει. Ο Κόκαλης δεν το είχε. Αλλά πήρε ανθρώπους. Αλλά πήρε ανθρώπους και δικούς του. Είχε και τα πάντα όλα ο Κόκαλης. Ναι, τα έλεγε όλα. Ναι, ναι. Ωραία. Εγώ άμα πάω να κάνω μια επιχείρηση, ας πούμε. Πάω να ανοίξω ένα μπάρ εγώ. Ναι. Ξέρω ρε από ίσχυ την κάμαρα θα με κλέψουν. 100%. Άμα με κλέψει και αυτός ο οποίος βάζω υπεύθυνο, θα του πω κοίταξε να δεις. Δεν θέλω να με κλέψεις, αλλά άμα δω νοθευμένο το ουίσκι ή ξέρω εγώ και τα λοιπά με κάνεις, θα σε βάλω τρία λεπτά στο κοτζίνο. Με τον Στέφανο μέσα. Α, ο Στέφανος ο γόρι, το βαφτίσαμε κιόλας. Θα σε βάλω Στεφανάκο, με τον Στέφανάκο. Θα σε δω τριάρια, τεσσάρια. Το κλειδί το έχω εδώ, θα πάρω το χρονόμετρο, την κλεψίδρα ναι, να μου. Ναι, 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 ναι. Θα με κλέψει λες. Θα το σκεφτεί πολύ. Άμα φάει ξύλο. Θα το σκεφτεί πάρα πολύ. Αυτή ναι, είναι θα το σκεφτεί πάρα πολύ. Μήπως όμως και αυτούς που έχει γύρω του, εγώ θα πω τώρα, κάνω τι μια υπόθεση εργασία. Δεν έχουν τη διάθεση ούτε να τον κλέψουν τίποτα, απλά ναι. Δεν νιώθουν για αυτοί. Δηλαδή με συγχωρείς. Δηλαδή και θα φάνε τζάμπα το ξύλο. Δηλαδή με συγχωρείς. Ναι. Ποιος είναι ο πιο άμπαλος εδώ στο Μετρόπολης. Δεν ξέρω τώρα, ο δεν κόκκινος. Χρειάζεται. Όχι, όχι, γιατί ρε. Βάλ τον κόκκινο σε ένα ταξίδι. Το βάτσε, δηλαδή με τη μία κόκκινο. Βάλ τον κόκκινο σε ένα ταξίδι. Δώσε τρία πουρα. Τρία πουρα. Μια ξανθιά και λίγο ουίσκι. Ναι. Και πες του κόκκινε. Κόκκινος είναι Μερακλής. Ναι, 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 ναι. Είναι Μερακλής. Θα πάμε να δούμε 10 παίκτες. 10 παίκτες. 10 χαφ. Ναι. Εγώ και ο κόκκινος ή εσύ και ο κόκκινος. Ο κόκκινος μόνος με το διερμηνέα. Θα δούμε 10 χαφ. Όχι, 20 χαφ στο αεροπλάνο. Με τρία πουρα και... Τρία πουρα η αεροσυνοδός. Δεν θα δει κανέναν. Λοιπόν, άκουδο. Κανέναν δεν θα δει. Βρε άκουδο. Ναι. Και να του πει, έναν από τον δρόμο να πάρει, ναι. Από το καφενείο. Ναι. Εμένα, εσένα, να μιλάμε για. Έναν ο οποίο δεν είναι προπονητή. Ωραία, ωραία. Θα δούμε 20 χαφ. Δηλαδή, και θα δούμε
πέντε γρήγορους άτεχνους. Πέντε γρήγορους τεχνίτες. Ναι. Πέντε γρήγορους τεχνίτες που σκοράρουν κιόλας και πέντε βαλούτες. Και πέντε δυνατούς και πέντε βαλούτες. Ναι, και πέντε βαλούτες. Ναι. Πόσο κάνουν οι βαλούτες, 10 δραχμές. Πόσα δίνει η Σαββίδη, 100 δραχμές. Άρα εμείς μπορούμε να πάρουμε, ας πούμε, όχι τον τελευταίο ούτε τον πρώτο, μεταξύ δευτέρου και τρίτου. Έτσι. Ωραία. Εγώ γιατί να πάρουμε αυτά τα λεφτά τέταρτο. Στο κλουβί μέσα λοιπόν, κλείδωμα και ξύλο. Πάλι, ο Γκοντζίλα. Το γορίλα, το ρόλο, εκεί πέρα με το λεφτά. Βάλε 10 Στέφανος, βάλε το Σενεφίδη. Ναι. Θα μπεις μέσα με το γορίλα. Όχι. Εγώ δεν μπαίνω. Ούτε και εγώ δεν μπαίνω. Ούτε και εγώ θα κάνω. Άρα λες ότι πρέπει να υπάρχει και η πίεση ότι πρέπει να πετύχει. Γιατί αν δεν πετύχει, φιλαράκι. Εκτό αν δεν τον νοιάζει το Σαββίδη. Δεν γίνεται με τον νοιάζει, αυτό είναι ο καηλέ του. Εκτό αν δεν τον νοιάζει. Αυτό είναι ο καηλέ του. Να φέρονται έξοδα και να φέρνει βαλούτε. Νομίζω όμω ότι πρέπει να τον νοιάζει. Διαφορά όμω και τα χαστούκια κάνουν καλό, ξέρετε. Να, πέος ο Πέος. Να, Πέος, εγώ πήγα στο Βόλο. Και εγώ πήγα. Πρόσφατα κιόλα. Οι οποίοι οι βολιώτε. Πίνουν νερό στο όνομά του. Τον έχουν σαν δήμαρχο. Ξέρω, ναι. Τέλειο. Κλέβει, λέω. Λέει όχι. Φτιάχνει πράγματα. Φτιάχνει πράγματα. Πήγα τα Χριστούγεννα, τα δέντρα, του Σαπτάου και τα λοιπά. Υπέροχη η πόλη. Έχω καλά, ένα πρόβλημα, ξέρω εγώ, με το πάρκινγκ. Τα λοιπά, πρέπει να το λύσει εκεί ο Μπέος. Ωραία. Σαν ομάδα, λέω, την ομάδα την έχει πρώτη. Δεν μπορούμε να πούμε κουβέντα, αλλά να εμείς είμαστε Ολυμπιακός Βόλος. Θα γίνουν όλοι Βόλος. Στον Ολυμπιακό θα γίνουν όλοι Βόλος. Θα γίνεται όλοι Βόλος. Δεν κλέβει. Όχι, είναι υπέροχο. Σου λέω, πήγα και εγώ πρόσφατα στο Βόλο και τον είχαν. Ο Μπέος, από λέει. Μπάλα. Υπέροχος. Από μπάλα. Παλαδόβατσα μεγάλη. Γιατί δεν τον παίρνει ο. Τεχνικό διευθυντή, λες αυτό να βάλει. Γενικό. Τεχνικό διευθυντή και τεχνικό διευθυντή. Ναι. Έλα εδώ, Μπέο. Ναι. Για να μην μου στείνει και εμά και τέτοια που λένε ότι είσαι κακό παιδί και τα λοιπά. Ναι, λένε τώρα. Λένε. Πάρε 20.000 το μήνα. 25. Ναι. Πολύ ωραία. Σε φτιάξω και το Βόλο δύο πλατείε εκεί και τα λοιπά. Θα σου λύσω και το πρόβλημα με υπόγειο πάρκινγκ. Θα πάρε αυτά τα λεφτά διαχειρίστα. Εσύ τι λε, θα του φέρνει ο Μπέο το Βέρμπλουμ, το Σάκοφ, το Ντόσκα. Καλά, για τον Βέρμπλουν έγινε μελέτη μηνών. Αυτόν ήθελα να φέρουν. Ποιον ήθελα? Τον Βέρμπλουν. Θίξα την κουδιά που θέλουν με τον Βόρειο. Αυτόν ήθελα να φέρουν, απλά δεν του. Τι έγινε. Πάντως, εγώ αν ήμουν πρόεδρος σε πέρσι στον ΠΑΟΚ, θα το έπαιρνα με 17 βαθμούς. Να τα μας! Με αυτά τα λεφτά. Πέρσι, ναι. Με αυτά τα λεφτά, να 20 βαθμούς θα τα πέρα. 17 ο Μπέος. Ο Μπέος. Φέτος δεν το ρωτήσαμε πώς βαθμούς. Πάρε εσύ τον Κωνσταντινίδη στον πάγκο. Ο Κωνσταντινίδης, είπαμε, είναι γενικός αρχηγός. Αποστολές. Πρώτος δεν έχει σχέση. Κάνει το μάγκα στον πάγκο. Δεν έχει σχέση με τις μεταγραφές. Για βάλτε τον Μπέος, μπορεί να τον ρίξει ο Μπέρτος. Με κεφαλοκλείδωμα κάτω. Ναι. Όπως πέρυσι σας πλάκωσα. Αλλά λες, αν είχε πέρσι ο ΠΑΟΚ, τώρα να κάνω μια εικόνα, τον Μπέο, δεν θα μπορούσε η ΑΕΚ με τον Λιμπερόπουλο και τους άλλους να παναφωνάζουν και δεν θα είχαμε αυτό το. Θα του δώσει ένα χαστούκι το Λιμπερόπουλο. Ναι. Κάτω Λιμπερόπουλο. Πιά σας Λιμπερόπουλο. Δεν θα σκονόταν τον ο ΠΑΟΚ. Άλλο το Σαπιοκυλιάδη, τον Δημητριάδη που κάνει τον ναι. Με την κοιλιά. Κάτω κι αυτό. Κάτω κι αυτό. 1-0 ο ΠΑΟΚ πρωταλλητής. Πλάκα κάνει. Άρα το έκανα με 17 βαθμούς. Έτσι. Πλάκα κάνει. Έτσι. Τι ναι, χιλέα μου. Και άμα στείλει μάτι, τι με νοιάζει εμένα. Όχι, λέμε τώρα. Εντάξει, τι με νοιάζει εμένα. Πρέπει όλοι τα κάνουν. Πρέπει όλοι τα κάνουν. Με νοιάζει εμένα. Ναι. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Και σε αυτό το κομμάτι. Επειδή το κατηγορήσανε ότι στείλει και κάνει κεράνι. Ναι. Δηλαδή, άμα σου βγαίνει χθες την Παναχαϊκή 3-3, θα σε πείραζε ο οποίος και έβγαζε κάμα μεροκάματο. Θα σε πείραζε. Αν το έκανε, λέω. Αν το έκανε. Είστε καλά, ρε άμπαλοι παοξίδες. Μαζέψατε όλη τη σαβούρα εκεί στον ΠΑΟΚ. Ο πρόεδρος είναι άμπαλος. Ο γιος του είναι δυο φορές άμπαλος. Ο Γιώργος. Ξέρει ο Γιώργος. Ο Γιώργος ξέρει μπάλα. Ξέρει μπάλα, αλλά έχει μονές κι αυτό. Θέλει μάθημα. Θέλει με μια ωρίτσα, με στο τρογγυλό τραπέζι με τον Κωστή. Πώς κάνουν ιδιαίτερα. Ναι. Αλλά λίγο μαρμητούλα. Καλός είναι. Καλός είναι. Ξέρει, αλλά έχει λίγο κάποιες μονές. Εντάξει. Λοιπόν. Τι να κάνουμε τώρα, να κάνω site και να με πληρώνει και να γράφω στο site. Δεν το θέλω αυτό το πράγμα. Ιδιαίτερα κόλπα ιστορίες. Έτσι είναι. Ναι. Πριβέ καταστάσεις, αγόρι μου. Πριβέ καταστάσεις. Πώς έχεις τον personal trainer. Άμπραβο. Να έχεις ένα πριβέ προπονητή. Τελείως. Να σου αναλύει τα πάντα. Τον Μποκολόκο να κοίτα αφρικάνικα να κάνει το διερμηνέα. Πού είναι αυτό το παιδί, πού χάθηκε αυτή η ψυχούλα. Μαζί. Θες μαζί τον πήγα. Κανονικά. Ναι, κανονικά. Ψωνίσαμε, κάναμε, ναι. Λοιπόν, τώρα λες θα γκρινιάζουν πολύ οι παοξίδες. Πόσους κόβεις. Ο Παοξής. Γιατί είχαμε τον Πρίγκοβιτς, έχουμε τη σφαλιάρα την Παναχαϊκή. Ναι, ωραία. Δεν μπαίνει χαφ. Ο Παοξής είναι προβληματισμένος και κάποιοι φοβούνται γιατί έχουν το χωριάτικο. Και πολλοί φοβούνται. Ναι. Έχουν το χωριάτικο. Ναι, έχουν την αρνητήλα αυτή. Δηλαδή, το χάσαμε, το κάναμε. Ναι. Δες και τον αντίπαλο λίγο έχουν απέναντι. Έχουν το χωριάτικο. Ναι. Γιατί δεν ξέρουν ότι ο πρόεδρος μπορεί να φέρει, ας πούμε, τον Μπέρκ. Τον Μπέρκ, ανά πάσα στιγμή. Πολύ καλό κτλ. Ναι. Το θέμα είναι ότι ο πρόεδρος πληρώνει, αλλά δεν ξέρει μπάλα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ναι, εγώ αλλά δεν θα έπρεπε ο πρόεδρος που δεν ξέρει μπάλα που λες εσύ πέρα να φροντίσει να έχει μετά από 5 χρόνια 5 ανθρώπους που να ξέρουν πολύ μπάλα γύρω του. 5 ανθρώπους. Σε συγκεκριμένα πόστα. Ο Μπέος έκανε αυτό πρόταση. Ναι, είπε, εντάξει, κόλλα, ναι. Πάρε με, του λέει. Πάρε με. 17 σύνθεση είχα.
Πλάκα κάνει. 17 συν, πέρσι δεν το έκανε στο πρωτάθλημα. Πλάκα κάνει. Τώρα ταμπλούχο θα ήσουν. Άμα ζούσε ο ψωμιάδη που ζει στη Βραζιλία. Άντε πάλι, δεν ζει ο Βραζιλία. Ο Μάκαλο. Ναι, ναι. Δεύτερο, μπαλαδόφατσα μεγάλη. Και αυτό. Πλάκα κάνει. Ναι. Πλάκα κάνει. Α, όλοι αυτοί οι γκάγκστερ ξέρουν μπάλα. Ξέρει μπάλα. Ποιος δεν ξέρει μπάλα. Δεν ξέρει μπάλα. Ο Μάκαρος. Να καταλάβουν οι φίλοι σου οι ακροάτριες τι γίνεται στον ΠΑΟΚ. Είναι η Τούλα, έχει πόσα λεφτά δεν ξέρει τι έχει και σε όποιο μαγαζί μπαίνει της πιάνουν τον κόλ. Φοβάμαι. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Αυτό λες ότι. Ναι. 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 Ναι, αλλά μα πάρει εμένα... το πρωτάθλημα, ρε φίλε, φέτος και πάρει. Το πρωτάθλημα, άσο κύπλο. Κόσμο να πάρει το πρωτάθλημα. Ναι, ναι. Δεν θα ισχύει αυτό το πράγμα. Ναι. Απλά τον έπιασαν τον ποπό 1-2-3 χρόνια μέχρι να μάθει και τώρα έμαθε πώς θα το παίρνει. Και χωρίς παίχτες. Αν με δώσει 500 ευρώ εμένα και με πει πάνω στο σούπερ μάρκετ, ναι, θα σου φέρω και το καλό το προϊόν. Θα σου φέρω, ξέρω, και το χαμόγελο της... Ναι, αλλά ρε Κωνσταντίνε, το ποδόσφαιρο δεν είναι σούπερ μάρκετ. Σούπερ μάρκετ είναι. Είναι πολλά πράγματα μαζί, ρε αγόρι μου. Σούπερ μάρκετ. Στο σούπερ μάρκετ πας και επιλέγεις, διαλέγεις και φεύγεις κύριες, πληρώνεις. Στο ποδόσφαιρο έχεις να κάνεις. Τι έχεις να κάνεις, με αστυνομικούς, με γήπεδο, με μάνατζερ, με έξω, δικαστικά. Όταν έχω λεφτά, φίλοι μου είναι και δικαστές. Όλοι φίλοι. Φίλοι μου είναι και αστυνομικοί. Φίλοι μου είναι και οπαδοί. Φίλοι μου και δημοσιογράφοι, άμα έχω λεφτά. Άστα ρε τον παραμύθι τώρα. Άρα λες είναι εύκολο να πάω να ψωνίσω. Άμα έχω λεφτά. Ό,τι θέλω κάνω. Ό,τι θες, όλα η μαρμίτα είναι. Ναι, ναι. Έχω φίλο και τον φίλαθλο και τον δημοσιογράφο και τον παραγωγό. Έχω φίλο και τον αστυνομικό. Του παίρνω και 5 λάπτοπ, του τα πάω εκεί πέρα. Όπα. Και να έχει μια τεχνολογία. Όπα. Τι όπα. Όπα. Τι όπα. Λοιπόν, τι αφήνουμε λίγο τον Πάο. Τι αφήνουμε τον Πάο. Να τον αφήσουμε λίγο. Τέλος ο Πρίγκοβιτς. Ναι. Έτσι, τέλος ο Πρίγκοβιτς. Πάμε για Μπέρκ, θα δούμε τώρα αν θα έχουμε Μπέρκ. Πάμε λίγο στον Άρη. Δεν μου λες, αυτή η αλλαγή του Άρη. Στο κομμάτι έχω Λαμία αντί Ξάνθη πλέον εντός. Μπούμεραγκ. Μπούμεραγκ τη χαρακτηρίζεσαι, έτσι. Παίζει, λέει ο Σιώπης, λέει. Ναι. Ο Σιώπης παίζει, αλλά πώς θα παίξει ο Σιώπης. Θα επανεκτιμηθεί το τραύμα του Σιώπη την Παρασκευή. Ναι. Είναι δηλαδή αμφίβολος αυτή τη στιγμή. Τώρα, αν σφίξει εδώ, κοίταξε, είναι μικρό κορμί, γρήγορα επανακάμπτει ο Σιώπης. Ναι, ο Σιώπης. Ο φίλος ο Κάρη έχει φύγει ο Γρήγορος στην Κίνα. Ναι. Κάνει μεταγραφές ο ψηλός ο άλλος από την Κατερίνη. Πώς το λένε, ο τεχνικός διευθυντής. Καλά, ο τεχνικός διευθυντής. Πώς το λένε τώρα, Φαρασκάλωμα. Κάποια στιγμή θα τον κυνηγάνε σουπεράδες. Γιατί ρε. Ας το λέω εγώ. Ναι. Θα έρθει η στιγμή που θα τρέχει σαν τον Bolt και από πίσω οι σουπεράδες να πούμε σαν τους Μίνκς. Ξανά μανά, οι σουπεράδες, τρέξιμο, κυνηγητό. Σαν τους Μίνκς. Τους βάζει τους Μίνκς. Τους θυμάμαι, πώς τους θυμάμαι τους Μίνκς. Στο Ποπάι κυνηγητό. Ναι, 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 ναι. Τον αρχηγό του ήταν ο αρχηγός των Μίνκς, ο βασιλιάς. Έχει καθυστερήσει ο Άρης. Ναι. Και αυτός. Και τι. Έχει καθυστερήσει και αυτός. Και τι, θα πέσει κατηγορία. Δεν είναι ο στόχος να πέσει ο Άρης κατηγορία. Ο στόχος είναι να βγει η Ευρώπη. Πώς θα βγει η Ευρώπη. Τι πώς θα βγει. Πώς θα βγει Ευρώπη. Να μην βγει. Τι πώς θα βγει Ευρώπη. Τα πενταετές. Λέει εδώ επένδυσε. 18χρονος Βουλγαρόπουλος. 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 Νάτος. Επένδυσε. Δικό μας. Εδώ αφού δεν κάναμε άλλες μεταγραφές, Βουλγαρόπουλο πενταετή. Αυτός είναι ο Βουλγαρόπουλος. Ο Βουλγαρόπουλος. 15-18. 18 χρονών επένδυσε. Από τη μικρή ομάδα του Άρη. Ναι, ναι, ναι. Να βγάλουν και πέντε τέτοιους. Να βγάλουν βέβαια. Ναι, γι' αυτό και το μια ομάδα που δεν έχει. Θα βγάλει και Βουλγαρόπουλος, θα βγάλει και Παπαρόπουλος, θα βγάλει και Ραπτόπουλος, θα βγάλει. Πρέπει να βγουν και αυτοί. Πρέπει να βγουν και κάποτε ο Άρης. Είχε Μιχαλίτσιο Σεμερτζίδη και πιο μπροστά είχε τον Κρυφώτη. Το συγχωρεμένο. Ναι. Λοιπόν. Όλοι από τις ακαδημίες βγήκαν αυτοί. Όχι, αυτοί βγάλαν παίκτες από ακαδημίες. Βγάλανε συγκεκριμένα. Μιχαλή του Άρη. Και ο Ντίνος, ο Κούης τώρα βγάζει παίκτες καλούς. Άλλο λέω εγώ. Ναι. Άλλο λέω εγώ. Αυτό ο Κούης έχει τη σχολή. Άλλο λέω εγώ. Λέω ότι στην ομάδα του Άρη παίζανε, ξέρω εγώ, 200 παιδιά. Ναι. Και ήρθε ο Φώτης, ο συγχωρεμένος. Ήρθε ο Μιχαλίτσιος με τον Σεμερτζίδη και λέει Χαριστέας, Μπουγιουκλής, Σαμόλης, Δημητριάδης Βασίλης, Καρκαμάνης, Λεκίδης και χίλιοι παίκτες. Παίξαν εθνικές ομάδες κτλ. Άμα δεν έχουν λεφτά ο Καρυπίδης, θα βγάλει τον Βουλγαρόπουλο, θα βγάλει 4-5 όπως έβγαλε ο Παναθηναϊκός. Σωστό, σωστό. Να βγάλουν. Σωστό, σωστό. Και 5 Έλληνες να παίξουν. Σωστό. Ντάξει. Πάρα, πάρα πολύ σωστό. Τελείως. Ναι. Λοιπόν, πάντως κολλησιεργεί το θέμα και στα μεταγραφικά του Άρη. Εδώ και καιρό φεύγουν, ο Γκολάσο απουσιάζει, το στείλαμε πίσω. Και εκεί υπάρχει θέμα. Σώθηκαν. Δεν είναι ο στόχος του Άρη να σωθεί. Ρε, 4 πέφτουν. Σώθηκαν. Ναι. Θρίαμβος. Άστο τώρα. Θρίαμβος, το λέω εγώ. Θρίαμβος. Φέτος. Φέτος θρίαμβος. Ναι, ναι, θρίαμβος. Θρίαμβος, το λέω εγώ. Τέλος. Απάρει τη Λαμία, ναι, που δεν το βλέπω. Mm-hmm. Γιατί η Λαμία, άμα πετάξει 4 χάφ εκείνος με το βλέμμα του απλανές ο χάφος, να πούμε, θα τους κάνει ζημία. 4 χάφ σαν Σιμεώνε, τους δαγκώσει το κέντρο 0-0. Το λέω εγώ αν το ξέρεις. Με ένα χάφ κουτσό τώρα που θα πάνε έξω Γκολάσο, έξω Μπάσα, έξω Ματίγια. Έξω όλοι, έξω. Έχει πολύ, έχει πολύ θέμα εγώ, και θα βρει μπροστά. Δεν ξέρω αν θα του βγει σε καλό γιατί καλό να του βγει. Θα έπαιζε όπως λέω εγώ. Για δύο αποτελέσματα. 0-0, το λέω εγώ. Με χωρίς χαφ. Πού θα πάει. Ο Ηρακλής κλείνει Βράνιες. Τι Βράνιες. Πολύ κοντά συμφωνία με τον αδερφό του πρώην στόπερ της ΑΕΚ. Άσε ρε τον Ηρακλή το Φουκαρά. Γιατί ρε Φουκαρά ο Ηρακλής. Το Φουκαρά. Κέρδισε το Κισαμικό, το Βοσνιά, το καθάρισε. Το Μουμίν. Βγάζει τώρα ο Ηρακλής, είναι δυνατόν αριστερό σωματείο.
να βγάζει το δεξιό τον Καράγουλου να διαμαρτύρεται για τον αριστερό να πούμε. Βγήκε εδώ στον Τζόρτζιο. Στον άκουσα. Μπερδέματα. Μπερδέματα. Λοιπόν, καλημέρα στο Ρεόκαστρο. Να στείλουμε στον Γιώργο τον Μπούζο. Ναι. Λοιπόν, θα θέλαμε μετά το break, εκτός από τα του Πρίγκοβιτς, τα Λουτσέσκου, θα βγουν εδώ, να μας πει και ο κόσμος που είναι, τι είναι, που έχει συναντήσει προβλήματα, γιατί έξω έχουμε πατσαβούρια. Αμάρεση. Τι αμάρεση. Χιόνισε δύο μέρες τώρα. Τώρα που θα κατέβεις να καθαρίσεις το αμάξι, να σε δω πόση ώρα θα κάνεις να φύγεις. Θα το βάλω μπρος. Ναι. Τρία λεπτά θα φύγουν τα χιόνια τέσσερα. Τα χιόνια τέσσερα. Θα ανοίξω το καλοριφέρ. Πέντε. Πρώτη Δευτέρα σιγά σιγά. Τσούκου τσούκου. Και 20 λεπτά θα φτάσω. Έχεις αλυσίδες αμάξι. Έχω. Άμα έχεις, ξέρεις να τις βάζεις. Όχι. Είμαι σίγουρος, ούτε και εγώ ξέρω, να είμαστε και ακάμα ανθρώποι. Εγώ δεν ξέρω τα κορδόγια μου να δεν ξέρω. Ναι, ρε φίλε, ναι, λοιπόν. Άμα χαλάσει η λάμπα, φωνάζω τον ηλεκτρολόγο, ρε πάγκα. Α, τέτοιος είσαι και εσύ. Τέτοιος, ανίκανος. Εγώ την Τζέννη, λέω Τζέννη η λάμπα. Και ζηλεύω αυτούς που είναι ικανοί με τα δάχτυλα. Με τα δάχτυλα, ναι. Και είναι μάστορες, θα πούμε. Πιάνουν τα χέρια. Χαιρετίσματα στους μάστορες. Πιάνουν τα χέρια. Και μαστορεύουν και τα λοιπά. Άρα εμείς έχουμε μόνο στο παρλάρε. Έτσι, φούμαρα μεταξύ του κορδέλες, παπαζιλίκια. Ήμουν χθες με ένα τέτοιο τύπο που. Τα δάχτυλα έπιαναν, ναι, ναι, ναι. Και του λέω ρε φίλε, σε ζηλεύω. Λέει γιατί ρε να το πούμε, ζηλεύεις. Που είσαι, λέω, τόσο ικανός και φτιάχνεις με τα δάχτυλα και τα λοιπά. Πράγματα, ναι. Και εγώ ρε κουφάλα, σε ζηλεύω. Λέει για την μπάρλα που έχεις. Λέω αυτό είναι εύκολο. Να τα ενώσουμε μαζί, να δεις έχει να γίνει. Να κάνουμε λέω. Έτσι, πλάκα. Λοιπόν, μετά το διαφημιστικό. Ναι. Για θα πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό. Ναι, ναι. Break τώρα. Ναι. Θα ανοίξουμε γραμμές. Ναι. Όποιος είναι στο δρόμο, έχει θέματα να μας ενημερώσει, να προστατεύσει τις συμπολίτες του, να μας πει τι γίνεται, χιόνια, κακό. Δεν γίνεται, Κωνσταντίνε. Σιγάρεξη, χιονίζει, ρε. Χιονίζει. Τι έγινε. Καλά. Ιανουάριος είναι και χιονίζει. Ναι. Τι έγινε. Θα μας απεί και ο κύριος Μαμαλάκης εδώ των Ετζιανών. Κωνσταντινίδης, ο Κώστας, ναι. Είναι στο κέντρο. Ναι. Έχει στρώσει την Τσιμισκή. Γκρινιάζουν όλοι γιατί δεν έχει βγει σήμερα κανένα. Να τα Κωνσταντίνο. Δεν έχουμε όχημα. Του Δήμου να πετάξει λίγο αλάτι. Κωνσταντίνε, αυτά θέλω. Όλοι μποτιλιαρισμένοι στο κέντρο. Όργασμένοι ο Ψωμιάδης, θα πετάξει το αλάτι. Αρχίζει να πετάξει το σακουλάκι. Πέρλα, κάλας, τι έχουμε, τα ρίχνουμε. Μπούκοβα, ναι, ναι, ναι. Στον παλί να πάρει κανένα μπούκοβα. Ναι, ναι, από τις πατσάτες να γίνει χαμός. Καλημέρα, Ντίνο, και σε σένα. Λοιπόν, ναι. Κωνσταντίνος Βαραγιάννης, το χιονάκι δεν ξέρω αν μας έπιασε προετοίμαστος ή όχι. Θα το δούμε στην πορεία. Θα μας ενημερώσει και με το δελτίο ειδήσεων ο Κώστας. Επιστρέφουμε μετά το διαφημιστικό και με Πρίγιο και με Λουτσέσκου και με μεταγραφές και με μπάσκετ ΠΑΟΚ, αλλά και με χιόνι. Φοβάμαι. Είχαμε μία σέτα από το πολύπο και πρέπει να είναι. Λοιπόν, εδώ μας επιστρέψαμε, τα εμπεδώσαμε. Εντάξει, Θανάση, μετά εμπεδώσαμε. Αυτό που πρέπει να εμπεδώσουμε πάντες είναι ότι έξω ρίχνει πατσαβουράκια. Ότι η νομαρχία, δημαρχία ανακοίνωσε πριν λίγο στα σχολεία να κλείσουν και να γυρίσουν τα παιδιά σπίτι. Τι εβδομάδες ζουν, τι μήνα του μέλητος ζουν οι μαθητάρες, ε! Μήνα του μέλητος πραγματικά, δύο καπάκι τρίτη εβδομάδα. Προσοχή στους δρόμους, θα ανοίξουμε γραμμές, θέλουμε να ακούσουμε και εσάς για το τι γίνεται στους δρόμους, τι προβλήματα συναντάτε, πολλά παράπονα και στο τηλεφωνικό μας κέντρο για το κέντρο κάτω που γίνεται ένας χαμός. Δεν ήταν έτοιμα τα παιδιά, Κωνσταντίνε, έτσι, να φάμε πάλι τέτοιο χιονιά. Τι θέλετε, ρε, τι θέλετε. Σχολεία είπαμε καπούτ. Να κάνουμε, ξέρω εγώ, με τον ουρανό, να πούμε, λοιπόν, ακούστε κάτι. Οχ, αυτό δεν μ' άρεσε, παιδιά, με άγριζε διαθέσεις τον είδα. Όχ, ήπτει και λίγο ισοτονικό έξω τώρα. Όχ, τι θα πει. Ναι. Ο Δήμαρχος και ο Νομάρχης. Όχ. Καλημέρα κύριε Δήμαρχε, καλημέρα κύριε Νομάρχη. Είναι καλοί άνθρωποι.
Α, καλά ξεκινήσαμε. Τώρα θα αρχίσει το δύσκολο. Τίμη και τα λοιπά. Ναι, 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 ναι. Αλλά, όμως. Ο ένας είναι, ξέρω εγώ, γυρασμένος 77 χρονών, αλλά το μυαλό του δουλεύει ακόμα. Στροφάρι, ναι, στροφάρι. Δεν μας έκλεψε. Όχι. Εντάξει. Αυτό είναι το σίγουρο, ναι. Τον ευχαριστούμε που δεν μας έκλεψε. Ναι, έκανε άλλα βέβαια, αλλά τώρα δεν είναι τη στιγμή. Τώρα θα μου πεις, και αυτό είναι κριτήριο που δεν μας έκλεψε. Το αυτονόητο. Στους καλούς. Ναι, το αυτονόητο στην Ελλάδα. Είναι κριτήριο. Ναι, ωραία. Είστε παντελώς ανόητος. Ναι. Πάμε τώρα στον Πασχάλη της γιαγιάς Ντάκ. Ποιον Πασχάλη της γιαγιάς Ντάκ? Το ονομάρι. Το περιφερειάρχη, Τζιτζι Κώστα. Ναι. Ίδιος ο Πασχάλης της γιαγιάς Ντάκ. Ψηλός. Μοιάζει λίγο τώρα που μου. Ρε τα αγόρι μου, δύο μέτρα. Ναι, είδες τι ωραία μίλησε. Γέμισε όταν ήρθε κάποιος εκδήλωση. Πληθωρικότατος. Πληθωρικότατος. Τι θα του χώσει τώρα, δεν ξέρεις. Την πατουλίδου την τρέχεις που την τρέχεις στη Βουκαριά, πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω, πάνω κάτω κτλ. Τώρα τα τρέχεις. Βούλα, καλημέρα, σ' αγαπάμε εμείς εδώ, να ξέρεις. Πες την αρεβούλα, δες εκεί το σταθμό να πούμε. Ναι. Τον, και ενημέρωσέ με. Ναι. Τι λέει ο Αρναούτογλου. Την Έμι, τον Αρναούτογλου, τον Αρνιακό. Πάρ τηλέφωνο τον Αρναούτογλου. Κοικά του ένα γεύμα εκεί στην Ομαρχία. Πες τα λεφτά. Θα είσαι ο προσωπικός μου αυτός κτλ. Μα είναι να χιονίσει, να κάνει κτλ. Τώρα τραβάτε τα παιδιά από τα σχολεία, τα γυρίζουν. Τα γυρίζουν πίσω τώρα, ναι, αυτό είναι ένα θέμα. Και έχουν μεγάλο πρόβλημα κάτι και άλλο. Κάτι άλλο πάει στη δουλειά, κάνει ράνι, ξέρω εγώ. Άντε η γιαγιά να τρέξει. Θα πέσει καμιά γιαγιά, θα σπάσει κανένα χωριό. Ναι, 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 ναι. Άμα σπάσει ο γέρος ή αποπέσιμο, λέει, πάει αποχέσιμο. Τέλος, τέλος. Αν πέσει ο γέρος κάτω, τώρα πάει καμιά 70 χρονών, 75 καμιά γιαγιά. Κάνα ισχύο να φάει, να πούμε. Από την προηγούμενη μέρα, λες. Αρναούτογλου τι λέει, θα χιονίσει, θα χιονίσει. Ωραία. Είναι που είναι τεμπελχαλάδες οι δάσκαλοι και οι καθηγητές. Μην πάτε καθόλου. Μην πάτε καθόλου. Μην πάτε καθόλου. Αράξτε. Μήνα του μέλητος. Να γουστάρουμε. Πάσχα, ξανά μανά, κολλήστε το λίγο με καθαρά Δευτέρα. Πάμε 3-4 μήνες. Αφού την κάνετε καλά τη δουλειά. Την τρέχει που την τρέχει. Ναι. Την πατουλίδο όλη μέρα να πούμε. Όχι, τρέχει, ε. Δεν σταμάτησε η γυναίκα. Η γυναίκα πάνω, κάτω, κάτω, πάνω τρέχει η γυναίκα. Πε την αρεβούλα. Ζαντολάσκο έγινε. Σε τρέχω που σε τρέχω τόσο πολύ να πούμε. Ναι. Σε έχω κάνει τη ζωή πατίνη, σε έχω κάνει τη ζωή μαρτύριο. Ναι. Σε έχω φορτώσει να πούμε 200. Χιλιαδιό, ναι. Φόρτωσε κι άλλο ένα. Βάλε και τον Αρνιακό στο κόλπο. Βάλε και τον Αρνιακό εκεί τον άλλον σαλίψανο του φαραώ που έχει γίνει κάτω Αρνιακό. Βάλει και το δικό μας τον Αρναούτο. Μην τρέχει τώρα η φουκαριάρα η γιαγιά κανένας παππούς. Σπάσει κανένα ισχύο και σωστό. 3 χιλιάρικα εγχείρηση θέλει ο άλλος απάνω για το ισχύο να πούμε. Και δεν είναι ούτε τα 3 χιλιάρικα. Ο μόνος που σώθηκε από ισχύο εγχείρηση ήταν ο Μητσοτάκης. 96 χρονών λέει. Φοβερό, φοβερό. Το 96 χρονών δεν γλιτώνει με ισχύο. Ο Μητσοτάκης γλίτωσε. Μητσοτάκης είχε και άλλα χρήματα. Ναι. Λοιπόν, πάμε γραμμές. Ο Γιώργος Οπούς μας ενημέρωσε ότι στο περιφερειακό γίνεται χαμός. Τι χαμός γίνεται? Έχει γίνεται χαμός. Ξαφνικά σε χιονίζει. Ναι. Έτσι, όσοι κινεί σε περιφερειακό, τουλάχιστον σιγά σιγά. Και γι' αυτό τον παππού χθες που παρεξηγήθηκε μαζί. Ναι. Εγώ δεν είπα ότι είστε βλάκες που μένετε έξω. Ναι. Λέω ένα που μένει, ας πούμε, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Για να φύγει παρεξήγηση. Μένω στην Τούμπα, μένω Χαριλάο, μένω ξέρω εγώ παραλία, μένω στη Δελφόν κτλ. Και πάω και μένω στο Τριάδι, ας πούμε, ή στο Ρεόκαστρο ή στο Πανόραμα. Ναι. Πάσχω από νεοπολιτισμό και καλά παθαίνω και αποκλείομαι. Ναι. Τι δουλειά έχει να πα εκεί τώρα με τους λύκους, ρε φίλε. Εντάξει, μπορεί να εθελοντήσει, ρε φίλε. Μπορεί να δει χιλιάδε άλλα πράγματα. Χαλαρώσει. Ναι, δεν μπούζω του λέω, ας κάνω μια ερώτηση. Ναι, του το είπε ο Γιώργο, ναι. Πες ότι τσακώνεσαι με την γυναίκα σου ή δεν πάει καλά η δουλειά σου κτλ. Και βγαίνει από το Ρεόκαστρο να περπατήσει. Ναι. Τι θα δει, λέω, οι παραστάσει ποιε θα είναι για να. Φύση. Βουνό. Η καρδιά σου να γίνει. Βουνό. Ναι, οξυγόνο θα πάρει. Ναι. Καθαρό, δεν θα είναι μέσα στην πόλη. Που θα βγει λοιπόν. Ναι. Τι θα δει, καμιά αρκούδα. Ή θα δει καμιά αρκούδα, θα δει κανένα Ρώσο με κανένα όπλο. Έλα, θα... Ή ναι. Η ψυχή του δεν θα αγαλιάσει. Ναι. Δεν θα αγαλιάσει. Θα πάρει τα μπάξι τελική και θα κατέβει, ρε φιλακά. Κάνει και ένα τσιγάρο που δεν καπνίζει. Άμα είναι να ξοδέψω εγώ 20 ευρώ βενζίνη για να μου φύγει ο αυτό. Κάτσε, ρε φίλε. Πά στον κόσμο. Πάμε κόσμο. Έλα κόσμο. Καλημέρα, δεν διακόπτουμε καθόλου. Τα λέτε μόνοι σα. Θέλουμε κόσμο που πολλά έχει προβλήματα. Λέτε. Όχι, θέλω να μα τα πει αυτά. Δύο λεπτά καθένα. Ναι, πάμε. Καλημέρα. Όπα. Έλα. Καλά είμαστε. Φύγετε, μπέλησε εσύ, μη, δεν έχει πρόβλημα. Μη, επόμενος. Μη το παιδί. Επόμενος. Μη ψυχούλα. Έχει παιδιά. Όχι. Δουλειά έχει. Όχι. Λοιπόν, τι το πιάνει στο χιόνι. Ήθελα να πει για τον Πάο κάτι. Πάμε στον Πάο, πάμε παρακάτω. Καλημέρα. Το τεμπέλι σου να πάρε. Θα πάρει όταν θα βγάλει ήλιο εσύ. Ναι. Ναι. Έλα, φίλε. Ναι, 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 ακούμε, ναι. Λοιπόν, άκου. Τι θέση παίζει αυτό ο Βουγαρόπουλο με 2,18 ύψου. Καλά, ρε, άμπαλου είστε. Μπασκεμπολίστα είναι ο άνθρωπο. Α, ναι, μπασκεμπολίστας. Μπασκεμπολίστας είναι, ρε φίλο Βουλγαρόπουλος. Α, τέτοιο γράμμα. Ναι. Τώρα, παιδιά, είναι δυνατόν να είναι ποδοσφαιριστές. 2-18. Μισό λεπτό. Έχει ανεβάζει τον πύχη ο Άρης. Και αριστερά έχει επένδυση συμβόλαιο στον Άρη. Εσύ πιστεύεις ότι αυτό εδώ πιστεύει κάποιος ότι είμαστε και πολύ σαν έτσι πως το έχει εφημερίδα? Όχι, εντάξει, είναι εντάξει. Άρα εδώ το φταίει. Ναι. Ναι. Πάμε παρακάτω. Αυτό που τα έγραψε, τέλος πάντων, εντάξει, ναι. Απλά ξέρετε δεν είμαστε και πολύ σαν. Ναι. Και είναι 2-18. Α, ωραία. Μπορεί να το βάλουμε τερματοφύλακα. Τερματοφύλακα, θέλουμε και εμείς να το πάρουμε, ναι. Λοιπόν, άκου να σου πω. Ναι. Εγώ, σαν Αριανός, ναι.
Στον Άρη όπως ήταν κατ' ουσίαν την ίδια ομάδα δεν θα διώχνα κανέναν και θα έπαιρνα ένα ψηλό 68. Ένα γρήγορο ψηλό 68. Τίποτα. Και τέλος. Θα πήγαινε όπως έχει. Είναι να μην την κάνει. Θα έκανα τις αλλαγές. Συμφωνώ μαζί του. Τον Καρυπίδη, παιδιά, σταματήστε. Ναι. Σταματήστε. Τέτοιο Καρυπίδη δεν θα ξαναβρούμε εμείς ποτέ. Δεν έχουμε άλλο. Αν έχει κάποιος έτοιμη δουλειά, ναι, θα έκανε, ξέρω εγώ, λεφτά, ας τον φέρει και να φύγει ο άλλος. Και οι Αργιανοί ξέρουν ότι πέρα του Καρυπίδη είναι το ταβάνι τους. Ναι, σωστό. Με τόσα χρήματα που έχει βάλει ο άνθρωπος, έχετε σκεφτεί πόσα λεφτά έχει βάλει ο Καρυπίδης σε γήπεδο, σε τέτοια, σε δεξιά και αριστερά. Δεν μπορούσε να βρει καλύτερο, σωστό. 8 αρκιά έβαλε, 8 εκατομμύρια ευρώ. Γι' αυτό δεν τον κολλάμε κιόλας τον Καρυπίδη. Ακριβώς. Και βλέπεις, φίλε Αργιανέ, με μαζί σου να ξέρεις. Η ομάδα δεν ήθελε πείραγμα μεγάλο. Ήθελε διορθωτικές. Με βλέπεις εμένα να κολλάω τον Καρυπίδη. Ο Καρυπίδης πάτησε Παπανόπουλα. Σωστό. Τέλος. Τάπες, επόμενη γραμμή. Ωραίος. Πάμε, ναι, ναι, ναι. Γιατί ούτε εμείς κολλάμε τον Καρυπίδη. Καθόλου. Συνέχιση στον Άρη, 8. Καθόλου δεν κολλάμε. Καθόλου. Μια χαρά τον έχει. Πάμε, επόμενη γραμμή. Και αυτός όμως θέλει ανθρώπους έμπιστους γύρω του. Εντάξει, αυτός ξέρει και μπάλα. Ναι, καλημέρα. Ναι, ναι. Από Αριδαία, Αλμοπάρα. Όπα, καλώς. Τι γίνεται εκεί. Θεωμημένη Αριδαία, χαμός. Χαμός. Κυκλοφορούν. Θεομηνία, θεομηνία. Πιάσαν οι δρόμοι, όλοι είναι κάτω. Τώρα πάλι με πρόποδες καημάξαλα να ανεβαίνω. Τώρα να δούμε πώς θα πάμε σπίτι εδώ. Εδώ κοροδεύει, αλλά να δούμε πώς θα πάμε. Κάτσε. Θα πάτε, σιγά, ρε. Θα ναι, πάτε. Θα πάμε, ναι. Έχω ένα CRV εγώ τώρα. Ναι. Αλλά δεν ξέρω CRV. Κατά πόσο θα πάνε. Χόντα είναι αυτό. Το CRV ναι, τι είναι, φίλε. Χόντα, χόντα. Τι είναι το CRV. Χόντα, αμαστοκίνητο, ρε. Αυτοκίνητο, χόντα, χόντα, χόντα. Καλά πάει στο χιόνι το φρέσκο, αλλά στο πάγο δεν ξέρω τι θα κάνει. Δεν μ' αρέσουν τα χόντα, λοιπόν, δεν ξέρω. Με τη, εγώ που έλεγε ο Κωστής πριν για αντρόγινο που δουλεύει σε δουλειά, εγώ με τη γυναίκα μου μαζί δουλεύουμε. Την άλλη είναι δικιά μου. Βέβαια είναι δικιά μου, είναι δικιά μας επιχείρηση, ευτυχώς. Δεν μετράει αυτό, ρε φίλε, εντάξει. Μετράει. Αφεντικό είναι. Μετράει. 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 Σε σπίτι, σε έχεις τη δουλειά και εσύ το ίδιο. Σου ζαλίζει τον έρωτα στο σπίτι. Γιατί την κοίταξες. Χειρότερο είναι αυτό. Αυτό είναι χειρότερο. Τι σου λέει, γιατί κοίταξες την πελάτησα. Ναι. Ναι. Κατευθείαν σπίτι. Σπίτι να πλένει τα πιάτα. Φίλε. Ναι, όμως την κρατάει τη δουλειά, Κωστή, δεν γίνεται χωρίς. Α, το βόλεψε. Το βόλεψε η γυναίκα. Κάνει δουλειά η γυναίκα, αυτός κοιτάει μόνο. Κατάλαβε τι κάνει. Φύγε, να είσαι καλά. Δουλεύει η γυναίκα, κατάλαβε γιατί αυτός κοιτάει μόνο. Ναι, αυτός μπορεί να είναι σόκαπλος. Γυναίκα να είναι στη δουλειά να κάνει τη δουλειά. Ναι, ναι. Και αυτός θέλει να κοιτάει. Να κοιτάει. Γι' αυτό βάλει γυαλιά μαύρα σε το καπρό με το Γιωργάκη. Τι να σε κάνει. Γιωργάκη σε κάνει. Έχει τα γυαλιά τα μαύρα και κοιτάει. Έπρεπε να το δείτε αυτό. Σοβαρά. Πάλι στα πλάγια κοιτάζει. Είπατε καταράκτη. Πλάκα. Καλημέρα, ναι. Ναι. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Ναι, ναι. Εγώ μιλάω. Ναι, κύριε. Ναι, εγώ, θα ξυπνήσετε κάποιον προφανώς, ε. Ναι. Όχι καθόλου. Α, γιατί μιλάτε λίγο χαμηλά γι' αυτό. Καλημέρα κύριε. Ήπουλο το χαμηλό, να ξέρεις. Ναι. Όχι, όχι. Λάθος κάνετε. Ωραία. Πείτε μου λίγο κάτι. Κάνε ο κύριος αυτό που έκανε, δεν ξέρω αν ακούει αυτή τη στιγμή. Βεβαίως, σας ακούει. Έκανε ένα λεπτικό ατόπιμα. Λεπτικό ατόπιμα. Ναι, να ακούσουμε. Ναι. Αναφερόμενος στον κύριο Άγιο Κυνηγόπουλο, είπε ο συγχωρεμένος. Ο κύριος Κυνηγόπουλος ζει και βασιλεύει. Ποιος Κυνηγόπουλος ζει. Ο Άγιος ο Κυνηγόπουλος. Ένα λεπτό. Α, ζει ο Άγιος. Ζει ο Άγιος. Να ζήσει χίλια χρόνια. Ναι. Ναι, απλώς είπατε έτσι και δημιουργήσατε όχι και καλή. Ο συγγνώμη, δεν το. Καταρχήν ο Άγιος είναι προσωπικός φίλος του πατέρα μου και εξαιρετικός άνθρωπος. Ναι, το δεν νόμιζα, νόμιζα ότι είχε φύγει. Όχι, είναι ζει και βασιλεύει. Χθες το βράδυ ήμασταν μαζί. Στο συγγνώμη, δεν. Εντάξει, δεν το. Φίλε, να σε καλά, συγγνώμη για τον γέλο, αλλά εδώ μιλάμε τώρα για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ηθοποιός, εσύ να ξέρετε. Να ζήσει 200 χρόνια ο άνθρωπος. Πραγματικά. Να σε καλά, κύριε μου, ευχαριστούμε. Πολύ καλά έκανες. Να είστε καλά, να είστε καλά. Συγγνώμη, ναι. Λοιπόν, φίλε, να σου πω κάτι, άκουσε με λίγο. Αδικήσα τη ζωή. Έπρεπε να νίκεις και να είσαι στο κλαπ των ηθοποιών εκεί με Παπαγιανόπουλους, με Βέγκους. Αδικήσα. Εντάξει, αυτά μετά λέει και η Βαλσάμι. Ε, τι να σε κάνω τώρα. Να γεννιώσουν 20 χρόνια πριν. Ναι, δεν υπάρχει. Χίλια χρόνια να ζήσει και να κάνει και το. Ο αλήθεια το λέω, δεν το κάνω. Φίλε, κανονικά πρέπει να σε βρει κάποιος, εσένα σκηνοθέτης, να κάνει γυρίσει ταινίες. Και τώρα. Ναι. Και τώρα, αυτό πρέπει να κάνει. Μία ταινία φύλαξε πώς θα πάρεις. Ναι, καλά, καλά. Μία δεν βλέπεις, χεσμένη στο τάλιρο είναι όλοι. Καλά, ναι, αυτό θα με πεις, ναι. Του Μασά του Παξιμάδια, σικάλιος τρώει με τον. Χίλια χρόνια. Δεν υπάρχει τέτοιο. Γελί. Τον έστειλε στον άλλο, ξαναγύρισε, τσιπουράκι έπινε χθες. Όχι, να γερό. Γερό. Καλημέρα. Δεν γίνονται αυτά. Σταμάτα για να. Χίλια χρόνια να ζήσει αυτό, κράτα το λίγο. Έλα, φίλε. Έλα, κουλανιέ. Πώς? Έλα, τα έλεγα εχθές. Τι έλεγες πάλι εσύ? Στα
Τα έλεγα εγώ, Παύλο Πατριαρχείο, πήρε ο άλλο ο Ιωαννίδη. Καλό στον Πάτρο! Καλό στον Πάτρο! Φίλε, Πατριάρχη. Πάτη θα είμαστε εμεί, ναι. Πάτη θα είμαστε εμεί, ναι, ναι. Όταν θα τελειώσουμε Τρίτη. Όπα! Όπα! Όπα και ξερό, γιατί γελά τζάμπα. Ναι. Τζάμπα γελά. Ναι. Δεν τα βλέπει τα σημάδια. Ναι. Έρχονται τα σημάδια, λε. Ναι, ήρθαν τα σημάδια. Ναι, ναι. Δεν τα παίρνει χαμπάρι. Δεν τα παίρνει. Δεν είναι ότι η ομάδα δεν είχε αρχηγό. Ναι. Τίποτα. Χάος. Χάος. Κενό. Γιατί δεν έχω αδικό. Συγγνώμη, συγγνώμη. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Φίλε μου από το Πατριαρχείο. Τώρα το είδε εσύ ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει ομάδα. Δηλαδή, εγώ το είδα δηλαδή, από πριν τρία όχι, χρόνια. Όχι, δεν μετράει. Κλείστο το βίντεο. Πλην τρία χρόνια λέει κλείστο, το είδε. Κλείστο, κλείστο. Κλείστο, κλείστο. Ναι. Αυτοί που μου λέγατε πριν δύο μήνες και τι με νοιάζει εμένα, ρε καρδίζω. Κλείστο το τώρα έχει χάος. Ναι, ναι, ναι. Χάος έχει το μυαλό σας. Ναι. Χάος έχει η αμπαλοσύνη σας. Και ότι κρίνεται μόνο εκ του αποτελέσματος τα μάτς. Πριν τρία χρόνια λέει το είδα. Ποια τρία χρόνια ρε γόρι μου το είδες πριν τρία χρόνια. Τώρα άλλη ομάδα είναι εδώ. Δηλαδή ό,τι να είναι, να σηκώσουμε πίεση με το ζόρι. Το διαβάσα στον Άγιο Ραφαήλ. Πριν τρία χρόνια λέει το είδα εγώ λέω. Μιλάς για πίεση γιατί... Ναι, 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 ναι. Καλημέρα, ναι. Ναι, ναι. Καλημέρα. Κώστα, έλα γόρι μου, έλα ο φίλος. Ο Κωστής. Ναι. Όχι, ο Χρήστος είμαι τη Βέρη. Α, ναι, αλλά τον Κωστή θες, αυτό λέω, ναι. Τον Κωστή τον αγαπώ, ρε. Είναι γνωστό αυτό. Είναι ωραίος, ρε. Και υπάρχει το μαλλί του, έχει ωραία. Και εγώ ίδιο μαλλί έχω, να ξέρεις, άμα σ' αρέσει τέτοια μαλλιά, έχουμε πολλά εδώ, ναι. Τι γίνεται, ρε, ραπ. Καλά, ναι, ναι. Χιόνισε λίγο τώρα. Εντάξει, το λύσουμε. Τώρα που θα καθαρίσουμε τα μάξια κάτω, ας εδώ τι λίγο. Το χιόνι είναι καλό. Άσπρο είναι, δεν είναι μαύρο. Το χιόνι είναι για τους τεμπέληδες και τα παιδιά. Για ναι, 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 μέσα από αυτούς είμαι εγώ. Για αυτούς που πολλά σούπες, για τον παλί. Ναι, ναι. Τα ψαρούχα είναι. Ναι, 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 ναι. Προφίδω και όλα έτοιμα να πούμε. Εντάξει. Δημόσιος, αλφα εθνικής να πούμε. Και τι λέει τώρα, όλοι βλέπω, όλοι βρίζουν τον ΠΑΟΚ, τι γίνεται. Τώρα ξυπνήσανε λέει, ο ΠΑΟΚ δεν μπαίνει. Πότε έπαιξε ο ΠΑΟΚ, έπαιρνε, είχε 3-4 παιχταράδες και έπαιρνε αποτελέσματα. Προπονητή δεν έχει, το είπαμε ο Νίκος διαφωνεί, τελειώσαμε, δεν αμαλώσουμε. Εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει αν έπαιζε ή όχι. Δεν το νοιάζει αυτό. Είναι πρώτος ο ΠΑΟΚ. Είναι. Είναι πρώτος. Ναι. Τελείωσε. Τέλος. Δεν είχε καλά, πρέπει να είναι Ολυμπιακός για να μιλάμε. Ναι. Σωστό. Ναι. Συνέχεια Ολυμπιακός. Δεν παρεθήκαμε 50 χρόνια συνέχεια Ολυμπιακός δηλαδή. Όλοι βάλτε. Δηλαδή, άμα πάει κάτω χαμηλά Ολυμπιακός, όλοι αρρωσταίνουν. Τι γίνεται, δεν μπορώ να καταλάβω. Να πάει να δει πώς είναι και ο Ολυμπιακός τα χαμηλά. Να πάει. Α, μπράβο. Να πάει να δει πώς είναι. Να πάει. Τι λεβέντη πέρασε. Να νιώσει κι αυτός, από τα ψηλά στα χαμηλά να βάλει λαϊκό τραγούδι. Μες στη Βέρεια είσαι. Μες στη Βέρεια, ναι. Μάλιστα. Ωραία. Χιονίζει ωραία, ε. Ωραία, τώρα δούμε σαν φύγουμε. Να σε καλά, φύγε Βέρεια. Τα λέμε. Λευκό, λευκό. Λοιπόν, στον ΠΑΟΚ λέει θα δίνουν όλα για να φέρουν άμεσα τον αντικαταστάτη. Τώρα είναι φρέσκο ρεπορτάζ του Πρίγκοβιτς. Εγώ πάλι εδώ θα γκρινιάξω. Για τον αντικαταστάτη του Βέρμπουμ, γιατί δεν τα έχουν δώσει όλα εδώ και ένα μήνα. Εκεί εμένα θα με δεις να γκρινιάζω, που δεν γκρινιάζω συνήθως. Θεωρούν ίσως ναι. Ότι τι η αγορά ενός σκάφη είναι πιο εύκολη από να πάρουν ένα καλό φόρο. Φέρτονα. Έπρεπε να ήταν εδώ να κάνει προπονήσεις. Έχει 30 μέρες που έπαιξε με τον Λιβαδιακό. Και το πρόβλημά σου είναι στα χαφ, Κωνσταντίνε. Ένα χαφ μπορεί να αλλάξει όλη την ομάδα. Πάρτε τον Μπέο γενικό διευθυντή. Ναι. Πάμε, καλημέρα. Πάμε. Έλα, φίλε. 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 Τον έφαγε το χιόνι. Έλα, πάμε, καλημέρα. 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 Από την αγκαθιά η μαχία σας παίρνω. Αγκαθιά. Χιόνι εκεί, ναι. Χαμός. Εκεί ο πολιτισμός είναι ναι, ναι. 2007. Συνηθισμένο, δεν έχουμε πρόβλημα. Στην αγκαθιά έχουμε χιόνια για πρωινό. Ναι, έλα γόρι μου, για πες, τι γίνεται εκεί. Για το ΠΑΟΚ, λέω, ΠΑΟΚ είμαι και εγώ, ΠΑΟΚ και αγκαθιά. ΠΑΟΚ και αγκαθιά. Ωραίος ιδιασμός αυτός. Ξυλοκόπος είσαι στο επάγγελμα, τι. Γιατί ασπράγμα βράζει και εμείς από εγώ. Α, και αγκαθιά ασπράγμα φοράει. Ναι. Α, να τη μάθαμε σήμερα. Η χρήσιμη λεπτομέρεια της ημέρας. Αλλά κάτι που είχα να σας πω τώρα, γιατί ακούω τόσες μέρες και μας έχουν φύγει ούτε μέρα. Είσαι αγκαθιώτης, βέρα αγκαθιώτης είσαι. Deep. Από... Ντόπιος, ναι. Μήπως είσαι από την Αλβανιά. Κάπου εκεί. Εντάξει. Από την Αλβανιά. Δεν σε ξέρει, καλά δεν ήταν και δύσκολο αυτό τώρα το πιάσει, εντάξει, εδώ κάνει άλλα κι άλλα, αυτό δεν πιάσει. Αυτό ήταν ευκολάκι, ήταν πρωινό ήταν αυτό, ναι. Ζάχαρη με μέλη. Σ' ακούω κουλ που λες για να φέρει παίκτες, το τεχνικό διευθυντή που πήραμε, αφού είπαν είναι καλό για να πουλήσει, όχι για να φέρει. Να σ' ακούει τώρα κανένας χρυσαυγίτης ΠΑΟΞής που μιλάς για τον ΠΑΟΚ, θα τη βγάλει στο πισινό του κάτι σπηριά, πάει να κάνει κάκα να πούμε, θα τσούζει σαν τη Σούζη. Όχι φίλε, όχι, έχουμε 25 χρόνια, έχουμε over. 25 χρόνια τι?
Έχουμε εγώ λέω 25 χρόνια, δεν έχουμε πρόβλημα σε τέτοια. Α, μπράβο, 25 χρόνια είναι εδώ στην Ελλάδα το παιδί. Εντάξει, οκ. Okay. Και τώρα πού είναι το πρόβλημα, ότι ο Μπράγκο δεν αγοράζει, μόνο πουλάει, αυτό μας λες. Αυτά μας είπανε, όχι λέω εγώ. Αυτά μας είπανε. Όταν ήρθε τι είπανε. Ναι, ότι είναι καλό όταν πουλάμε. Και ναι, και είναι επιτυχημένο, δεν πουλήσει. Ναι, στις πωλήσεις είναι καλό. Στις αγορές τι θα κάνουμε, πρέπει να πάρουμε άλλο. Περίμενε να πουλήσει κανέναν άλλον, άστο να αγοράσει. Μάλιστα. Μάλιστα. Ναι. Αυτά είχε να πω. Τα λέμε αγκαθιά, να βγες να τα λέμε πιο τακτικά ρε φίλε. Είμαι λέει Παοξής και Χρυσαυγίτης. Τι πράγμα είναι. Τι λέω ρε φίλε, θα πας κάνα ψυχίατρο σε εξετάσει να πούμε. Λέγε, πάμε φίλε. Καλημέρα, ναι. Ναι. Καλημέρα. Καλώς τον. Καλώς τον. Ναι. Τι έγινε αυτή η πόλη δηλαδή με τον Πάκο ασχολείται με την κακοκαιρία. Ποια κακοκαιρία ρε. Φυσιολογικός καιρός είναι να χιονίσει. Άμα χιόνιζε τον Αύγουστο τότε θα λέγαμε κάτι δεν πάει καλά. Ναι, αλλά έχουμε προβλήματα. Η νομαρχία, η δήμος, τα σχολεία έκλεισαν, τα παιδιά πίσω. Τα αυθαίρετα, δεν έχουν βάλει αλάτι. Τα αυθαίρετα που χτίζεται στο Ρεόκαστρο. Ναι. Δεν σε πειράζει. Τα δικά μας είναι καθαρά. Τα δικά μας. Έλα φίλε. Καλημέρα φίλε, καλημέρα. Καλημέρα. Τηλεφωνώ από το Αγρίνιο, σας πήρα και χθες, αλλά... Από την αγκαθιά σου Αγρίνιο. Ναι. Μόλις σας πήρα έπεσε η γραμμή. Έπεσε χθες, όντως, πράγματι, έχεις δίκιο φίλε. Για σήμερα πάμε τώρα να σας ακούσουμε. Τι κάνετε, είστε καλά. Καλά, καλά. Καλά, μια χαρά. Εμείς σας ακούμε καμιά φορά εδώ. Ξέρουμε τον Ραπτόπουλο δηλαδή, αυτός είναι αναγνωρίσιμος. Βέβαια, είναι μορφή, είναι συλλεκτικός. Έναν τον έχουμε εδώ. Ναι. Το ξέρουμε από το Άρτη και από τον Αλέφαντο. Και με τον Αλέφαντο, ναι. Και σας ακούμε, ας πούμε, δεν μου αρέσει η εκπομπή σας, αλήθεια είναι αυτή. Σας ακούω συχνά δηλαδή. Όταν έχω ευκαιρία και δεν δουλεύω, συνήθως δεν δουλεύουμε. Συνήθως δεν δουλεύετε, έτσι. Ναι. Σκοτώνετε, ρε φίλε. Τι δουλειές τώρα εκεί στο Αγρίνο, χαλαρά πράγματα, έτσι. Χιονάκι δεν έχετε πάντως. Όχι, όχι, δεν έχουμε, αλλά εδώ και περίπου 8 χρόνια. Να μην σου πω ότι καθόμαστε, αν κάναμε μια καμία μέσα, δηλαδή τίποτα. 8 χρόνια αραλίκη, έτσι. Και πώς την παλεύετε, ρε φίλε, πώς την βγάζετε. Ξέρεις τι γίνεται, ρε φίλε. Εντάξει, εμείς εδώ μπορεί να έχουμε και ένα χωράφι, ξέρω εγώ, κάτι να κάνουμε. Να τύχει μια δουλειά να πάμε να τη φτιάξουμε. Δηλαδή, εμείς φτιάχνουμε αυτό. Πέντε τόπλο σκοτώνετε κανένα γρηγορό, τρώτε καμιά εβδομάδα. Ναι. Άφη, αδερφέ, τώρα είναι δύσκολα πράγματα, αλλά τέλος πάντων, δεν πήρα γι' αυτό. Ναι. Γιατί πήρες, για πες μας. Για τον Πάο που θα σα ακούγει, λέτε και για τον Πάο, α πούμε. Παιδιά, ο Πάο δεν ήταν καλό στον πρώτο γύρο. Ναι, αυτό του λέω τόσο καιρό. Από θέμα τύχη είναι πρώτο. Όχι. Θέμα μεμονωμένων καλών ποδοσφαιριστών. Προσωπικότητα. Ατομικότητα κάποιων παιχτών. Δηλαδή, αυτός ο ΠΑΟΚ θυμίζει τον Ολυμπιακό του Πετρόπουλου, του Γουλανδρίου, που είχε μαζέψει διεθνείς και τα λοιπά. 4-5 παιχταράδες που κάνουν διαφορά. Αλλά εκείνος είχε 11 παιχταράδες που κάνουν διαφορά. Ακούστε να σας πω, για να πάρει μια ομάδα πρωτάθλημα πρέπει να έχει ένα καλό σύνολο να παίζει και μπάλα καμιά φορά. Και ο ΠΑΟΚ τότε είχε μεγάλο σύνολο και παιχταράδες. Γι' αυτό δεν έμεινε ο Ολυμπιακός του Γουλανδρίου δεκαετία του 70 και έμεινε ο ΠΑΟΚ του Κουρό στις μνήμες μας. Για δεκαετία του 70, επειδή τον ΠΑΟΚ έτυχε να τον δω μια φορά. Ήμουν παιδί, πήγαινα στο δημοτικό δηλαδή και έτυχε να τον δω. Ήταν συγκεκριμένο παιχνίδι με το Ράμο, το διαιτητή, αν το έχετε ακούσει. Ναι. Ναι, τότε ο Πάοκ είχε μεγάλη ομάδα, παιδιά. Ναι, ναι, αλλά δεν πήρε τίποτα. Πήρε πρωτάθλημα. Ένα πρωτάθλημα πήρε. Ένα πρωτάθλημα, ναι, εντάξει, αλλά είχε όμως ομαδάρα. Και δύο φορές είχε δεύτερο για δύο πόντους. Είχε Φορτούλα, Κούδα, Τριζανίδη. Είχε πολύ πράγμα. Κοίταξε, και τώρα ο Πάοκ είναι πρώτος γιατί όντως έχει 4-5 πολύ καλούς παίχτες σε κέρδες θέσεις. Δηλαδή τερματοφύλακα. Και όταν αυτοί οι παίχτες. Κάποιο από αυτού ή κάποιοι από αυτού δεν παίζουν. Έχει πρόβλημα ο Πάοκ. Έχει πρόβλημα ο Πάοκ γιατί δεν δουλέψανε και οι άλλοι τακτικώς ανάλογα. Και είναι ανεκπαίδευτος ο Πάοκ. Σε καναδιόν και δεφορμέ εδώ και καιρό πάντως. Ακριβώς. Να ξέρετε ότι όταν μια ομάδα δεν έχει καλή απόδοση. Κάποια στιγμή αυτό τελειώνει, δηλαδή η τύχη τελειώνει. Ναι. Καταλαβαίνετε τι λέω. Ναι. Αυτό φαινόταν από τον πρώτο γύρο. Μάλιστα. Είχε τον Μπρίγκεβιτς που είχε τον γκολ εύκολο φέτος, τουλάχιστον φέτος, και πήρε πολλά παιχνίδια μόνο και μόνο από αυτό τον παίκτη. Κοίτα, και δεν τον φορτώσαν και πολλές φορές τον Μπρίγκεβιτς. Τα στατιστικά των. Που δεν τα μ' αρέσουν, αλλά καμιά φορά λένε την αλήθεια. Λένε και την αλήθεια, ναι. Στις τρεις τελικές ένα γκολ. Ένα γκολ είναι μεγάλη φόρμα. Εντάξει, έβαζε τον γκολ, έβαζε το παιχνίδι, αυτό έχει σημασία. Αλλά. Ακούω ανθρώπους εδώ που φοβούνται, ξέρω εγώ, και λένε εδώ στο Αγρίνιο παράδειγμα Παγκοτσίδη δεν έχει. Άστα αυτά τώρα, δεν μου λες τα πτώματα εκεί που σκοτώνετε, πού τα θάβετε. Τα ποια? Τα πτώματα. Ποια πτώματα? Το σόκαρες, ναι, το σόκαρες τον άνθρωπο. Φύγε, επόμενη γραμμή. Πάμε Αγρίνιο, ήθελε τόση ώρα όμως, εγώ ήθελα να το ρωτήσω για τον Ολυμπιακό. Πες μπαλάρο Ολυμπιακός, δεν είναι τυχερός Ολυμπιακός, είναι άτυχος, τι είναι. Μέρα και αύριο είναι. Ναι, καλημέρα, σωστά. Έλα φίλε.
Έλα, φίλε. Έλα. Ω, καλώς το παιδί. Καλημέρα, παλικάρια μου. Καλώς το να, καλημέρα. Να είστε καλά. Τι γίνεται εκεί, Αρετσού, τι γίνεται, Καλαμαριά, τι γίνεται. Έχει ρίξει ένα χιονάκι, ρίχνει τώρα συνέχεια. Ωραία, ωραία, μια χαρά είμαστε. Εγώ δεν φοβάμαι το χιον, φοβάμαι τις γλίστρες. Με αυτό είναι μετά, μετά το χιον έχουν τις γλίστρες. Ο γέρος από πέσιμο, να μην πω το άλλο, πάει. Και έτσι πέσω. Να προσέχεις, τα πόδια λοιπόν, δεν βγαίνεις αυτές τις μέρες έξω να σε... Να κάνετε λίγο βάρη τα πόδια και κολονοσκοπήσεις. Καλή σας μέρα, παιδιά. Έχουν... Καλημέρα, Πασάκα μου, κάνετε... γερός να είσαι. Θα κάνετε καλά. Βάρη στα πόδια, όχι πολλά κιλά, να έχετε δυνατά πόδια. Ηλικιωμένοι, γυμνάσιο... Ναι, στο γυμνάσιο 5 λίγο, κιλά. Λίγο βάρης. 5 κιλά στο ναι. Πόδι το ένα, λίγο τσουκ, 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 τσουκ. Μην ατροφούν οι μύες, ναι, 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 να πατάνε καλά. Εντάξει, να είστε ομοίς, να είναι καλός. Και κολονοσκόπηση για το άλλο το πράγμα. Για το άλλο το θέμα. Καλημέρα, φίλε. Να και οι οδηγίες οι χρήσιμες. Βέβαια. Έτσι, για τους ηλικιωμένους. Σας αγαπάει ο Κωστής, βρε. Βέβαια. Ναι, καλημέρα, φίλε. Ναι. Καλημέρα, κούλ, τριψήφιε. Έλα, γόρι μου, τι κάνεις. Γελάς, ε. Απολαμβάνω το χιόνι, πατσαβούρες ρίχνει η Λιούπολη. Η Λιούπολη πατσαβούρες. Πάντως, κούλ, ναι. Το κουμπαράκι σου να το σέβεσαι. Αφού τον έχω... Σε καλό δίδυμο, ναι. Για ποδόσφαιρο μιλάμε. Είναι μπαλαδόβατσα, είναι μπαλαδόρος, ρε φίλε, ναι. Και για τους τρεις της Θεσσαλονίκης, και για το Ηρακλή, και για το Νάρη, και τέτοιο λέει αλήθειες και μόνο αλήθειες. Μα γι' αυτό τον αγαπάω, ότι λέει αλήθειες, δεν είναι πουθενά εξαρτώμενος, θα τους τακώσει όλους. Ναι. Εμένα με ξέρεις από καιρό. Εγώ δεν είμαι αυτός που γλύφω, και εγώ τα ίδια πράγματα μισώ με το ραπ. Ναι. Και θα έλεγα το ραπ να ρίξει ένα φροντιστήριο εκεί στη Δαγκλή όπως ήταν παλιά το σύγχρονο. Ναι. Και να μαζέψει όλους τους άμπαλους να οικονομήσει. Μπράβο. Να χτυπάσει μαρμίδα και μάζευε τους. Ελάτε το φροντιστήριο. 10 με 12 μετά καπάκι, ελάτε. Θα πάω και ο Γιώργος ο Μπατζίνας, ο φίλος μου, ο καθηγητής μου. Θα πάω εκεί να κάνω δίδαγμα. Α, μπράβο. Ένα τραπέζι με σπρόγγυλο, τίποτα άλλο. Το Γιώργο μου, το Γιώργο. Να ρωτήσω κάτι. Ρώτα, ρε, ρώτα. Θέλω έτσι τα φώτα του. Αν εσύ είσαι ο προπονητής του Άρη. Θα επέτρεπε στο Σιώπη στα στημένα να μαρκάρει πίσω, να μπαίνει μέσα στην περιοχή. Όχι, θα τον είχα στο Καρούμπαλο να παίρνει τα. Μπράβο, εκεί απάνω, μην κάνει το σούτ αντίπαλο. Όχι, εκεί περνάνε. Εκεί περνάνε. Μέσα δεν τον είχα εγώ ένα εξήγημα. Τέτοιο μπόι, τι να τον κάνω εκεί. Τον είχα εγώ, να έχει την γρήγορη. Εγώ θα το σφαλιάρωνα αν έμπαινε στην περιοχή. Ναι. Φύγε με τις φαλιάρες, να υποδεχτούμε. Καλημέρα, να υποδεχτούμε. Ναι, ο Σκόπης δεν έχει καμία δουλειά πρωτοδοκάρι με ένα 60 ύψος, όντως. Λοιπόν, πάμε Σμαράγδα Μπασάκου, θα μας πει αθλητικά νέα. Α, και θα θέλαμε να ακούσουμε Σμαράγδα και τι γίνεται με το καιρό, αλλά θα μας τα πει λίγο αργότερα ο Κωνσταντίνος, έτσι. Θα μας τα πει, να σας πω τελευταία ενημέρωση που έχουμε από τον Στέφανο τον Αβραμίδη. Το 14 πηγαίνει μέχρι το Kingston και γυρνάνε κέντρο. Δεν ανεβαίνουν προς τα πάνω. Ήρθε και ένα με εκτροπή από εκεί, από, δεν θυμάμαι την οδό, από το ορφανοτροφείο που λέμε. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή ναι. Δεν ακολούθησε την κανονική οδό. Ωραία πράγματα. Και τα σχολεία, όλοι οι διευθυντές και οι καθηγητές του Ιωσήποδος. Ναι, εμείς πώς θα πάμε σπίτια τώρα. Εμείς με καλή θέληση και παγοπέδιλα μάλλον. Φοβερά πράγματα. Λοιπόν, αθλητικό δελτίο με Σμαράγδα Μπασάκου. Εμείς επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με τελευταίο ημίωρο. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Rap and cool μέχρι και τις 10 με καζαμπάκα πάντοτε στα πλήκτρα. Το χιονάκι εδώ τουλάχιστον Κωνσταντινοπολίτη να έχει σταματήσει. Αυτό ήταν. Πρόσεχε να πει, μα ακούνε νομάρχες, δήμαρχοι, πατουλίδες, όλοι ακούνε. Πρόσεχε. Γιατί ναι. Είπαμε τίποτα. Όχι, όχι, ήμασταν σωστοί. Αυτό με τον Άγιρε, φίλε, θα το βάλω σε ringtone. Θα το ζητήσω να ξυπνάω έτσι. Μπορεί, θυμόμουν ότι είχε πάρει 3-4 εμφράγματα ο Άγιρε. Ναι. Και νόμιζα ότι είχε πεθάνει. Αλλά... Ναι. Αλλά σκύλος ο Άγιρε. Αυτή δε, τα, η καρδιά είναι σήμερα συνάχη, δεν ναι, είναι. Ναι, 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 πάπα, έχουμε γιατρούς δυνατούς. Αν την προσέξει, είσαι σωστός και πειθαρχημένος, η καρδιά είναι συνάχη. Σωστά. Όποιος δεν προσέχει, πάει με το. Δηλαδή για να πάθεις και να ξέρεις ότι έχεις και. Να πάθει ζημιά πρέπει να φταίσει. Ναι, χίλια χρόνια ο Άγιος. Από τον Άγιο. 300 χρόνια να πάει ο άνθρωπος να ζήσει παιδιά, να είναι. Όλη η ιστορία ήταν όμως η φιγούρα εδώ πέρα. Το σκίτσο του Κωστή, τα μούτρα του. Φιλέ, το όχι στην ηθοποιία την έξω. Έλα, αυτά με λέει και η Βασάμι, έπρεπε να σου πει. Ναι, σε λέει Βασάμι, αλλά ναι. Αν πάει σου 20 χρόνια μεγαλύτερο, αν ήμουν 20 χρόνια μεγαλύτερο, δεν θα ήμασταν όπως ήμασταν. Θα ήσουν μαζί εκεί με Παπαγιανόπουλου, ναι. Με Βέγκου, με τέτοιου. Θα ήσουν κωμικό τρομερό. Καλημέρα. Έπεσε, δεν άντεξε. Αν μας ενημερώνετε και τι γίνεται και στους δρόμους, έτσι, καλημέρα επόμενος. Το πολύ πολλά γίνει καμιά μικρή έλα, κάτω, έλα Μακεδονία μου. Οχ, οχ, οχ. Μανούλα μου. Μανούλα μου, μανούλα μου. Έλα μανούλα μου, έλα ψυχούλα μου. Περιμένω το Βέρμπλουμ, αγόρι μου. Ναι. Αγόρι μου, Θεσσαλονίκη μου. Ναι. Ο Πασκάλες της γιαγιά, εντάξει, δεν έβγαλε κανένα μαξάκι έξω, ο Πασκάλες.
Ποιο, ονομάρχη μα. Ο Πασκάλε, ο Πασκάλε. Ο κύριο Τζιγκόστα. Τι αμάξι να βγάλει. Να βγάλει, να καθαρίσει, να πετάξει αλατάκια τέτοια. Δεν πρόλαβε, μωρέ. Μπορεί να τον ξεγέλασε, όπως το λένε. Ο Έμι. Α, όπως λένε, η Σοφία και ο Τηλέμαχος. Ο Αρθούρος, ναι. Όχι, το πέτυχες ακριβώς. Πραγματικά όταν τον είδα πρώτη φορά, λέω, ο Πασκάλης είναι αυτός. Γιαγιά, εντάξει, λέω, κανονικά. Ο αδερφός του είναι βατραχάνθρωπος. Είναι από τους, πώς τους λένε. Σόπαρε. Ναι, είναι εκπαιδευμένος στο στράτευμα. Ο Ικάς και έτσι να πω. Ναι, αχτίνος, δυνατός. Ναι, είναι φίλος με τον Καραζαφέρη, τον Γιάννη και μας ακούει. Όχι, 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 λέμε και να βγάλει την αλατιέρα, αυτό λέμε, ναι. Άμα θέλει αλατιέρα, η νομαρχία κοντά στο Queen Olga είναι. Εκεί μένει ο Ζωμιάδης. Ας στείλει την Πατουλίδου με ένα ταξί. Γρήγορα, σφαίρα. Να πάει και να πάρει το αλάτι, να πούμε, τακ τακ. Άμα πάει και τον Παλί από πάνω πάρει 4 κιλά μπούκοβο. Μετά στον δρόμο και λίγο μπούκοβο. Μπούκοβο και αλατάκι και σανιάρα με τους δρόμους. Έλα, 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 έλα. Με Χασαπόπουλο Σαραντάκο στο Open. Ναι. Πώς έχασε το άνδρο της Πασοκιάς μέσα στην Πάτρα, ρε Νίκο. Έλατε, καλό ερώτημα αυτό. Με Χασαπόπουλο, Σαραντάκο, Πασοκομόριδες του Μέγκα. Να τους, μπροστά μου τον έχουμε κιόλας, τον Χασαπόπουλο. Α, τώρα τον πήρε κάμερα. Το άνδρο της Πασοκιάς έχασες μέσα, ρε. Εντάξει, να κάνουμε, ρε φίλε, να συμβαίνουν τις καλύτερες οικογένειες. Τι μπουκαλίδι τον έριξα, τον Χασαπόπουλο, γιατί. Τα μούτρα του. Τι Πασοκομούρη να πούμε. Ναι. Αφανταδόρο του Πασόκ. Ναι. Τον μάζεψε ο Σαββίδη εκεί. Ναι. Θα μου πει και ο Σαββίδη Πασόκ δεν είναι. ΣΥΡΙΖΑ Πασόκ. ΣΥΡΙΖΑ. Α, είναι το ίδιο. Γίνανε ένα τώρα ΣΥΡΙΖΑ Πασόκ. Αλλά οι παοξίδες με το Πασόκ σέρνονται και το ΣΥΡΙΖΑ. Χρόνια. Χρόνια ρε φίλε κρατάει αυτή η κολόνια. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν θα το αλλάξουμε τώρα. Στο 100. Στην Τούμπα. Οι νότιοι Πασοξίδες όπως Νίκο δεν έχουν μπέσα να τους προσέχεις. Ναι, ναι, ναι. Δεν φταίνε οι νότιοι Πασοξίδες φίλε. Ο ΠΑΟΚ γενικότερα. Χθες σαν να μην κατέβηκε η ομάδα. Όχι ρε. Εγώ είδα τα μαρκαρίσματά τους. Παίζαν κανονικά οι Πατρινοί. Ναι. Ναι. Πονηρές. Παίζαν κανονικά. Κανονικά παίζανε. Παίζαν κανονικά. Οι δικοί μας δεν παίζαν όμως κανονικά. Αυτό είναι το θέμα. Οι δικοί σας παίζουν. Σαν τιτίκες παίζανε. Όπως παίζουν πάντα. Ήτανε και το χωράφι, το γήπεδο χωράφι. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ βρωμάνε δημοσίο υπάλληλο να πούμε. Ναι. Βρωμάνε, θα ρίξει και δημόσιο υπάλληλο. Ναι, αλλά μα κάνω κανένα μπουλκουμπέ ακόμα μετά να ξέρουν οι δημόσιοι υπάλληλοι θα έχουν εδώ υποδοχές. Δεν είναι ακριβώς δημόσιοι υπάλληλοι. Σαν δημόσιοι υπάλληλοι ήταν οι φάτσες του Πασοκομούρηδες, δημόσιοι υπάλληλοι ήταν χθες τα ΠΑΟΚΑΚΙΑ εκεί πέρα. Δεν γίνονται έτσι. Παίξαν κανονικά οι Πατρινοί. Όπως το υποκόπτα. Στα κανονικά παίξαν. Στα κανονικά. Αλλά καλά, θα παίξουν και στην Τούμπα εδώ να δούμε πόσα στα κανονικά θα τσιμπήσουν οι Πατρινοί. Παράπονα στο Χασαπόπουλο για την Φιλιά, φιλιά. Η ΑΕΚ ανανέωσε και Λόπες και Μπακασέτα. Τι έκανε η ΑΕΚ? Ανανέωσε και Λόπες και Μπακασέτα. Ο Λόπες είναι καλό αριστερό μπακ. Ο Λόπες για 3 χρόνια συμφώνησε να πούμε. Πολύ καλός μπακ. Και ο Μπακασέτα συμφώνησε να ανανεώσει. Ο Μπακασέτα είναι να σέρνει την αλατιέρα του Ψωμιάδη. Γιατί ρε φίλε, δεν τον έχει εκτίμηση. Είναι αργός. Είναι αργός, αλλά έχει το καλό το πόδι. Άμα του κλείσω το αριστερό πόδι, τελείωσε. Ναι. Βάζω εγώ ένα σαν το Σιώπη, του λέω Σιώπη, έλα εδώ. Κλείσονα, φάτονα. Θα του πάρει το αριστερό πόδι. Ναι. Εκεί το σκάλου θα του πατήσει, θα τον βγάλει τα νύχια, δεν ξέρω τι θα κάνει. Θα του κλείσει το αριστερό πόδι. Γρήγορο είσαι, είναι αργός. Ναι. Άμα δω τη σουτάρει με το αριστερό πόδι και μου κάνει ευκαιρία. Ναι, αλλά έχει βάλει πολλά γκολ με το αριστερό πόδι. Αφού είναι μαλάκες οι προπονητές που είναι απέναντι, φυσικά. Θα εγώ τον Μπακασέτα. Μια κίνηση για ο Μπακασέτας. Να κλείσει με το αριστερό και να σουτάρει. Και να σουτάρει, αυτό. Ωραία. Ναι. Σε ποιο θα δώσω εντολή, στο στόπερ, όχι. Όχι. Σε ένα χαφ θα δώσω. Οπωσδήποτε. Θα χαραμίσω ένα χαφ, το χαμάλι μου. Και ναι, θα το χαραμίσει για ένα σουτ όμως. Ναι, θα το χαραμίσω γιατί ένα σουτ είναι 3 βαθμοί. Ναι. Αυτό είναι. Και άμα από πίσω αυτή η ομάδα πίσω με αυτό το χαφ έχει ένα μπακ το οποίο ανεβαίνει βολίδα. Εάν είναι να τη φάω από τον μπακ, ας πούμε δηλαδή. Όπως την έφαγε ο Ατρόμητος από τον Βαρέλα και τον Κρέσπο, χαλάλι μου. Χαλάλι. Ναι. Αλλά αυτό τον κλείνει αυτό. Μια μέρα, δευτερόλεπτα. Παίζει Άρης Εθνικός Αστέρας. Χρονολογία. 2001. Α, είναι ο Αλέφαντος στον Εθνικό Αστέρα. Ναι. Και πάω στο ξενοδοχείο. Στα τελευταία του. Ναι. Προπονητικά. Ναι. Πάω στο ξενοδοχείο να τον βρω και πιούμε καφέ. Και μου βγάζει κάτι χάρτες, κάτι αυτά κτλ. Και μου λέει πώς παίζει ο Άρης. Όχι, τον πελά μου λέω βρήκα. Oh. Βρήκα τον πελά μου. Oh. Που λέω 4-4-2. Παίζει με τον Ήβιτς μπροστά και τον Χαριστέα. Ah, δίδυμο. Τότε. Ναι, ναι, ναι. Αυτό κτλ. Μου λέει αυτό θα πιάσω αυτόν, εκείνο θα πιάσουν εκείνον κτλ. Μου λέει. Η χαφ του Άρη λέει σκοράρουν. Τρίχες μωρέ, του λέω τι σκοράρουν. Τον Κούτσι, άστο τον Κούτσι, του λέω τι σε κάνει ο Κούτσι. Τον αφήνει τον Κούτσι. Έβαλε γκολ ο Κούτσι, παιδιά. Κάνει ένα μηδέν ο. Ο Κούτσι. Όχι. Κάνει ένα μηδέν ο Αλέφαντος. Α, μηδέν, ένα αστέρα. Του κάνει μέσα μηδέν, πρώτο λεπτό.
μαρκάρουν κοντά το αριστερό πόδι του Ήβιτς, δεξιά αυτό το καριστέρα, ψηλό, λίμπερο αυτό κτλ. Παίρνει ο Κούτσι στην μπάλα, φτάνει έξω από την περιοχή 10 μέτρα, τι να κάνει, δεν ξέρει, τραβάει ένα σουτ, πάρτα στο γάμα. Γυρίζει ο Αλέφος, με έκαψες που στη μελέτη. Με έκαψες, μου λέει. Και τι να κάνω, του λέω. Εδώ πιάσαμε τους άλλους. Εδώ κλείσαμε τους άλλους, λέω. Τι να κάνουμε. Το λογικό κάνεις. Το λογικό κάνεις. Στο μπάσκετ γίνονται αυτά. Ο Αναστόπουλος, ξέρεις τι με είπε. Ο Αναστόπουλος. Μια μέρα του λέω, πώς παίρνεις εσύ, του λέει, σοπαλίες με τον ΠΑΟΚ. Θα σου πω τι γίνεται. Αν κλείσεις, θολύνω ψηλά και βάλεις κλείσεις το πρώτο δοκάρι του Κλάους. 0-0, άμα φας ένα. Ναι. Εύκολο, ναι. Τον Ετώ, λέω, που βγαίνει από εκεί. Ο Ετώ, άμα κάνει 10 σαντρές, οι 11 θα πάνε στο ρολόι της Τούμπας. Έτσι ακριβώς. Και σου λέει, άμα τη φάω, λέει, okay, από τον Ετώ, να τη φάω από τον Ετώ, χαλάλη του. Πολλά συστήματα του ποδοσφαίρου έρχονται από τον μπάσκετ και στο μπάσκετ έτσι είναι. Δίνουν πάντοτε ένα σουτ θα δώσουν στον αδύναμο κρίκο. Σου λέει, άμα το βάλει αυτός που δεν βάζει, θα το βάλει. Και αυτή είναι και ομορφιά. Ναι, 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 ναι. Αυτή είναι ομορφιά. Πάμε γραμμούλες. Πάμε καλημέρα. Καλέ μου κύριε, ποιος είστε εσείς, ναι. Έλα, εγώ μιλάω. Ναι, ναι. Μάλιστα, κύριε μου. Ναι, καλημέρα, ο Γιώργος από Στουτκάρδη. Γεια σου, έλα, Γιώργο. Έλα, Γιώργο. Ναι. Και εδώ μέσα σε 10 λεπτά έχει στρώσει ένα χιόνι. Εκεί να πάρουμε τώρα τον ομάρχη και τον δήμαρχο. Ναι. Εκεί τη Στουτκάρδης και να πούμε κάθαρμα. Γιατί Κώστα, δεν ήσουν οργανωμένος. Κώστα, εδώ γιορτές Χριστούγεννα. 4-5 η ώρα το 6-7, μην υπερβάλλω. 7-8 η ώρα το πρωί βγαίνουν τα αυτοκίνητα και τα κουτάκια. Για βάλε εδώ τον εργάτη 4 η ώρα το πρωί να το βγάλει στον δρόμο. Θα σου κάνει μια απεργία ένα μήνα, θα διαλύσει το σύμπαν. Άσε ρε τώρα. Αν πληρώνετε καρά και παίρνει. Θα βάλω εγώ τον εργάτη 4 η ώρα, με κάνει να πούμε απεργία ένα μήνα τώρα. Τρελό. Αν παίρνει επίδομα ακόμα για γιορτέ και για την ώρα, μια χαρά βγαίνει ο εργάτη. Μάλιστα, μάλιστα, ναι. Έτσι. Λοιπόν, ναι. Κουλιανέ, εδώ Νίκο. Έλα, γόρι μου, εδώ είμαι. Έλα, Πασάμπλε. Προχθές σου είπα, ο ΠΑΟΚ δέχεται εύκολα φάσεις μέχρι με τη Λαμία κόντεψε να χάσει. Μου είπες ένα μάτ, δεν είναι δείγμα. Ναι. Τώρα τι έχεις να πεις. Είναι δείγμα. 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 Να το δείγμα. Ξέρεις γιατί έχει να πει. Γιατί τώρα τάφαγε. Φίλε, να σου πω κάτι. Ο ΠΑΟΚ δέχεται φάσεις όταν παίζει με αυτά τα χαφ και τα δύο τα αργά. Και Σαχόφ και Μαουρίσιο. Έχει βάλει και πίσω δύο μπακ τα οποία είναι ο Κίτσου και ο. Έβαλε και στόπερ τον Τόσκα και τον Σόπερ τον Μαλεζά και δέχεται φάσεις. Ναι. Έτσι δέχεται φάσεις. Ναι. Ναι. Ο Πρίγιο δεν έχει σχέση με το χθεσινό ματς. Άστο Πρίγιο. Είναι άλλο παιχνίδι. Ο Φόρ το βάλε χθες. Άστο. Το βάλω φορ. Το βάλω Καρέλη. Το βάλω φορ. Πόσες φάσεις έκανες, τρεις. Τρεις έκανε, άστο φορ. Ένα έβαλε ο Καρέλης, ένα έγασε ο Λιμνιός και άλλο ένα σουτ που έκανε ο Καρέλης πάλι στο εξωτερικό δοκάρι. Μια χαρά ήταν ο Καρέλης, μια χαρά ήταν χτες. Ας τον Καρέλη, ήσυχο. Ας τον ήσυχο τον Καρέλη. Καλά, ναι, εντάξει. Φίλε. Άλλοι παίξανε... Κώστα, όταν αν έρθω το καλοκαίρι Θεσσαλονίκη θέλω να γνωρίσω από κοντά αυτόν που σου λέει μανούλα μου με τη φωνή που καπνίζει που γελάει ώρα. Πασοκομούρης, ναι. Πασοκομούρης, θέλω να γνωρίσω. Γουστάρεις, γουστάρεις. Λοιπόν, πάντως να ξέρεις, όταν ο ΠΑΟΚ παίζει έτσι, έχει πρόβλημα με όποιον για να αγωνιστεί. Και με τον Εργοτέλη τα ίδια λέγαμε έτσι εδώ πέρα. Είναι, ναι, σαν να κάνει αναγκαρία. Με Σαχόβ, με Μαουρίσιο, με Μαλεζά, με τον Τόσκο, ο οποίος παιδιά δεν υπάρχει παίκτης Τόσκα. Βρε εδώ Εργοτέλη, τους βρήκε όλους μαζί τους αργούς. Και σε πάτησε κάθετα, σε έκανε φάση. Γι' αυτό φωνάζω για το χαφ εγώ. Φωνάζω για το χαφ. Θέλει να πάρει ένα χαφ ο ΠΑΟΚ γρήγορο έτσι και να μπορεί να κάνει και παιχνίδι. Ναι. Ωραία τα λέει ο Γιώργος. Ωραία τα λέει ο Γιώργος. Γεια σου Γιώργος Στουτκάρδη. Κώστα, ένα τελευταίο. Ναι. Εσύ μέχρι και τραγουδιστής κάνεις. Ωραία το πες, το φοβάμαι. Άντε. Φοβάμαι. Φοβάμαι. Μεστά το φοβάμαι θα γίνει χίτο να κάτσε να δεις. Έλα καλημέρα, ναι. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τον κύριο, καλώς τον να. Χρόνια πολλά. Καλώς τον, χρόνια πολλά με υγεία ο κύριος Βουλώνης, βέβαια. Βουλώνης. Πώς το λένε ο πρόεδρος του Άλεως, πώς το λένε ρε. Το Καρυπίδη. Ναι. Καρυπίδης, πάει στην Κίνα. Ναι. Λένε ότι έχει εκπρόσωπο εδώ έναν Κινέζο που είναι στο Survivor. Το Τζαν, το Τζαν. Ναι, γιατί δεν το θέσουμε πριν. Θα χρησιμοποιήσει το Τζαν επομένως. Χαφ. Ε. Χαφ. Όχι ρε. Ένα που είναι βγαίνει στο Survivor που ναι, παίζει. Να τον πάρει χαφ. Όχι, να τον πάρει ως πρόεδρο εδώ πια που λείπει. Πρόεδρο, ναι. Ναι, ναι. Γιατί δεν τον πάρει, γιατί δεν τον παίρνει. Ναι. Από το να βάλει τον Έγκρι με το Σαουρίδη καλύτερα το Τσάν να βάλει. Α, σέβρι. Ή το Σκόρδο άλλο... και την Κουκουβάγια να πούμε, ναι. Και κάτι άλλο θέλω να σε ρωτήσω. Μάλιστα. Αυτό στην Αθήνα, εκείνος που ήταν, μιλούσε για τα ποδοσφαιρικά, στο Αλέφαντο που ήταν. Ζει. Πώς δεν ζει, μαζί με τον Κυνηγόπουλο εδώ. 80 χρονών τάκλεισε ο Αλέφαντος. Τάκλεισε. Ναι. Όχι ρε, όχι ο Αλέφαντος. Ποιος.
Ένας άλλος που ήταν ο Τζίμας. Ο Τζίμας ζει. Ζει, ζει, σίγουρα. Ναι. Μην το σύνουμε και αυτό, αλλά Τζίμας. Ζει ο Τζίμας, ζει. Ζει. Ναι, 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 μια χαρά. Ανώβιος. Ναι, ο Νόβιος μαζί με το Μητσοτάκη έπιασε ένα αιώνα. Ο Μητσοτάκης 99. Δεν έφτασε 100. Δεν έφτασε. Ο Πατακός 104. 104. Πω, πω, πω. Ο Πατακός έσπασε, πέθανε. Το λύστρεψε. Γλίστρεψε. Το λύστρεψε. Α, το λύστρεψε. Άκουσα, γλίστρεψε. Ναι. Δεν πρόλαβε να πάρει το όπλο, να πυροβολήσει τη Χούντα. Είχε σκουριάσει να πούμε. Ναι, ναι, ναι. Και το χτυπήσανε, γι' αυτό πέθανε. Σε 104. Δηλαδή δεν έφυγε από φυσιολογικό θάνατο. Έφυγε από ξυλοδαρμό και από επίθεση. Φοβερό. Πάμε γραμμούλες. Καλημέρα. Μάλιστα. Καλά, κανένα δεν έχει πρόβλημα με το χιόνι. Τι να έχει πρόβλημα με το χιόνι. Εδώ οι δρόμοι, αλλά τιέρε ορίε δεν κινούνται. Καλημέρα, ναι. Σιγά, μορ, τα τραγικά τα κάνετε τα πράγματα. Α, εδώ, νέο κύμα κακοκαιρία. Τη βλέπει στην Σουμπουρλούλα. Τι χοντρίγει κι αυτή. Όντω, δικαιώνεσαι ρε μπαγάσα. Πε μου μια. Δικαιώνεσαι ρε μπαγάσα. Ναι, ρε μπαγάσα. Τι είπε ο μπαγάσα. Σουμπουρλούλα πάλι βάλανε, ναι. Δεν βάζουν τι καλέ. Καλέ στα γραφεία. Τι καλέ τι κάνουν έρωτα στα γραφεία και τι χοντρέ τι στέλνουν στα χιόνια. Στα ρεπορτάζ να πούμε. Σουμπουρλούλα είναι, ναι. Άμα δει καμιά χοντρή, καμιά τερατομορφία να πούμε, καμιά άσχημη, καμιά γριά με κάτι. Άσε τώρα που θα στείλω εγώ τώρα καλαλάρχη, θα αφήσω το πιπίνι και θα αφήσω. Ναι, 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 εννοείται. Ναι, ναι, εννοείται. Κάνουμε το αυτό. Το δρόμο που χάραξε με νεγάκι. Έτσι. Έλα, καλημέρα. Ναι. Έλα, καλημέρα. Καλώσονα, καλώσονα. Ναι. Έλα, με τα λάρμα, εσύ, καλημέρα. Α, τα ακούς, γιατί όλοι πάνε περιφερειακό και οι Βούλγαροι γέννησε να πούμε. Χαμός γέννησε. Α, για δώσε λίγο στίγμα, δώσε λίγο στίγμα. Μάλλον όλοι σταματήσαν να πάνε περιφερειακό που ακούσαν χιόνια και γίνεται άστα να πάει, μην περιγράψω τώρα στη Βούλγαρη. Άρα δεν κάναμε καλό στον κόσμο, κακό κάναμε. Η πόλη δηλαδή έχει κολλήσει, έτσι. Δεν γίνεται φίλο. Ναι, πολύ χαλιά. Εγώ μόνο ένα πράγμα να πω. Εργαζόμενοι στους Δήμους πέρυσι μετρήσαν 42 νεκρούς και 59 βαριά τραυματίες. Καταλαβαίνω αυτό που λέει ο ραπ σε σχέση με αυτό που λέει. Ναι, δηλαδή καταλαβαίνω ότι υπάρχει και κόσμος που βαριέται και δεν κάνει τίποτα. Ναι. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που με πολύ μικρό μισθό, με 8 μήνα, δίνουν τη ζωή τους στα απορριμματοφόρα. Εγώ μόλις το είδα το στοιχείο, επειδή έτυχε το διάβασα, 42 νεκροί. Είναι τραγικό το 2018 να μετράει 42 νεκρούς από εργατικά σύστημα. Από ύψος έχουν πέσει αυτοί. Ασύλληπτο είναι, όχι τραγικό. Είναι κάτι αδιανόητο πραγματικά, φίλε. Ναι, 42 νεκροί, έτσι. Και 59 βαριά τραυματισμένοι. Φοβερό. Φοβερό. Κάποιοι λοιπόν, θα μείνουν χωρίς πόδια και κάποιοι δεν θα έχουν μπαμπάκα, μαμάκα, είναι και από το background από πίσω. Είναι φοβερό. Να είσαι καλά φίλε, τρομερό στοιχείο μας έδωσε. Πάντως, στον δρόμο Χαλκιδικής, χθες γυρνούσα, 80, 80, ξέρω, 80, ξέρω. 90, 80, ξέρω, 90. Ξέρω, εννοείται. Άσε ο άλλος να τρέξει από απέρα, δεξί λουρίδα. Εντάξει, και ατύχημα να γίνει ανέμακτο. Μικρότερη ζημιά. Μικρότερη ζημιά. Καλημέρα. Παλιά αμάξια έχουμε. Ναι. Το 90%. Παθητική ασφάλεια δεν έχουμε πολύ μεγάλη. Λάσκα δεν αλλάζει, τα αμορτισέρ δεν αλλάζει. Τουλάχιστον μην τρέχετε. Καλημέρα. Καλημέρα. Ναι. Καλώς η κυρία. Τι κάνετε, καλή χρονιά. Με υγεία. Από Βέρεια τηλεφωνώ, και εδώ χιονίζει πάρα πολύ, να ξέρετε. Από πού παίρνει η κυρία. Χιονίζει. Βέρεια, Βέρεια. 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 Είχα πάρει πριν στην 5η-6η αγωνιστική σε εσάς, παιδιά. Μάλιστα. Είχα πει για τον ΠΑΟΚ που. Θέλουν όλοι υποξείτε σε τριποντάκια και εγώ ΠΑΟΚΣΟΥ είμαι, αλλά το ότι δεν έπαιζε καλά η ομάδα, το αφήναμε, θα ερχόταν με τον καιρό, θα έστρωνε η ομάδα και θα έκανε παιχνίδια. Τελείωσε από τους γύρους όπως βλέπετε. Περίμενε η κυρία μια βελτίωση. Ναι. Τώρα, θυμάμαι είχαμε κάνει τη συζήτηση και όχι εσείς κύριε Κωστή, ο Νίκος από εδώ είχε πει ότι τα τριποντάκια είναι καλά. Τα τριποντάκια είναι δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά τα τριποντάκια. Ναι, είναι πολύ καλά, αλλά και, καλό, και το θέμα είναι το θέμα καλό. Το θέμα έρχεται τελευταίο. Δεν έχει αυτή τη μουτσούνα το προπονητή τώρα για τον ΠΑΟΚ, είναι αυτή η μουτσούνα να πούμε τώρα. Τι μουτσούνα τώρα. Εμείς θέλουμε να παίζει ο ΠΑΟΚ, να κερδίζει άξια και να κερδίζει με κάτι, να θυμόμαστε κάτι. Να θυμόμαστε μια. Καλά, η κυρία έχει αισθητική, αλλά ο παδός στο τέλος δεν θα θυμάται αν έπαιξε καλά. Ναι, ο παδός θα θυμάται αν θα πάει το Μάιο κάτω να πανηγυρίσει στο Λευκό Πύργο και να αρχίσει να λέει πρωτάθλημα. Αυτό θα θέλει. Όχι, το θέλουμε αυτό. Και εσείς ο ίδιος που πιστεύω ότι το θέλετε αυτό. Φυσικά και το θέλουμε. Φυσικά. Θα παίρνει και τα τρίποντα. Το ιδεατό είναι αυτό. Αυτό είναι το ιδεατό. Γιατί φέτος ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα που δεν έχω φανταστεί, δεν έχω δει. Γιατί έχω δει, είχα σας είχα πει την άλλη φορά. Εγώ παρακολουθούσα με Κούβα, Σαράφη. Είναι μεγάλη. Να σας πω, μεγάλη κυρία. Κούλα, Κούβα, Σαράφη, αλλά είναι πρωτάθλημα πήρα. Χανόταν η μπάλα. Εντάξει, αυτοί δεν θα φτάσουν, ούτε τα χρήματα πέραν εκείνοι. Ήταν ταλέντα οι άνθρωποι, ήταν και Έλληνες οι περισσότεροι. Τώρα εντάξει, αλλά είναι επίπεδο όμως νομίζω καλό, το θέλουμε όλοι. Παρακολουθεί, μπαλίτσα. Πάρα πολύ. Να είστε καλά, κυρία μου. Πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, μαζί με τον Μπεργκ. Ναι. Πιο φρέσκο ρεπορτάζ. Ναι. Παίζουν άλλα δύο ονόματα. Ναι. Του Φακούντο Φερέρα. Αυτό είναι τη πλάκα. Δεν σ' αρέσει. Όχι. Γιατί δεν σ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει. Ο ενάντια του Μπερκ. Πάρα. Το άλλο είναι ο Κεσερού.
Ο Κεσερού δεν τον ξέρω. Ρουμάνος που παίζει Λουντογκόρετς, αυτός βομβαρδίζει κάθε χρόνο, αλλά στη Βουλγαρία που βομβαρδίζει βάζει 30 γκολ. Ρουμάνος είναι. Ρουμάνος θα τον πάρετε στη Μακεδονία, παράζει να κάνει το σερβιτόρα άμα είναι Ρουμάνος. Ρουμάνος. Στη Βουλγαρία παίζει. 32 χρόνια. Σε το παραμύθι τώρα, τον κρίσο το σαβίδια του φέρνουν Ρουμάνος σεντερφόρ. Άιντε μπράβο τώρα, Ρουμάνος σεντερφόρ τώρα. Και παίζει, και παίζει και ο Μπέριτς, τον οποίο τον ανέφερα εγώ πριν. Εντάξει, από. Είναι... Πολύ καλός. Και καλή ηλικία. 27 χρονών παλιά. Ρουμάνος σεντερφόρ που παίζει στη Βουλγαρία. 30 γκολ βάζει κάθε χρόνο. 50 να βάλει. Τώρα, άμα παίζω εγώ σε τερμπάκ και εσύ, βάλει 50 τώρα. Ναι. Πάμε καλημέρα. Λέμε το φρέσκο ρεπορτάζ για τα ονόματα που παίζουν για φορ. Εμένα δεν με χαλάει αυτό. Εμένα με χαλάει που δεν ακούγεται κανένα παίχτη για τα χαφ. Τρελαίνομαι. Εκεί πιστεύω ότι είναι το κλειδί. Θα σε φέρει το Χαρίσι. Το Χαρίσι. Ναι. Σιγά. Σιγά με φέρει το Χαρίσι. Δεν φέρουν κανένα δανεικό. Και δύο κονιάκ με κοκακόλα από πίσω. Κανένα δανεικό και κοκακόλα. Να πούμε ότι ο Πάουκ, αν θέλει, μπορεί να πάρει τον Κουλούρι. Ναι. Υπάρχει αυτό το ρεπορτάζ. Ο Κωνσταντίνος Πετροδός το έβγαλε χθες το βράδυ. Άμα φέρετε τον Κουλούρι, εξή την τομάτα. Πολύ κρίνια. Ξέρω. Η εσωστρέφεια θα φτάσει στα κόκκινα. Την τοματιά έχετε να φάτε. Ξέρω. Πρώτη την τομάτα, εγώ την πετάξω. Τελείωσε. Ακολουθήσουν από πίσω 10.000 κόσμου ακολουθήσει. Την πρώτη ντομάτα, την πρώτη ντοματιά τη φάει ο Σαββίδης από μένα. Πάμε καλημέρα, προλάβουμε τους 5 φίλους που έχουμε τώρα εδώ στη γραμμή. Α, πάμε. Ναι. Γρήγορα, έλα φίλε. Άντε ρε παλικάρια, πού είστε ρε παιδιά. Καλώς τον, καλημέρα, πού είσαι. Έλα Σειραίος, κατεβαίνω εδώ, τη Σουρφούρα κατεβαίνω. Σειραίος. Σιγά σιγά. Μείονται σε ράνεσαι. Αρχίζει το στρώνει λίγο, το σε αριστερά του δρόμου. Το στρώνει. Μες στην πόλη ρε. Μες στην πόλη το στρώνει. Όχι ρε, είμαι στον δρόμο από Σέρβια Θεσσαλονίκη, κατεβαίνω τη Σουφούλα. Τα βουνά κατεβαίνω. Τη Ραχούλα κατεβαίνω. Τη Σουφούλα. Έρχεται Θεσσαλονίκη εδώ άνθρωπος. Τη Σουφούλα ποια είναι ρε φίλε. Ναι. Κατεβαίνει. Βασικά μπροστά μου είναι ο άλλος ο συνάδελφος, ο Μπάμπης, τη Λαράκη μου. Ο Μπάμπης, ο Μπάμπης. Στον περιφερειακό. Αγαπάει πολύ ο Μπάμπης, να ξέρεις. Είναι... Ο Μπάμπης αγαπάει, είναι δύο αμάξια. Πάμπης. Ο περιφερειακός έχει κινησούλα τώρα. Πάνε όλοι από τον περιφερειακό, έχει μια κίνηση καλή. Κανα κονιάκι έχεις μέσα στο αμάξι ρε Σεραίο. Παλιωτόμαρο. Παλιωτόμαρα ρε, είστε φοβεροί. Η τομάρια. Προσοχή στον δρόμο, παλιωτόμαρο. Φύγε, φύγε με το Πάπι. Ο Πάπις. Τι ωραία είναι. Ναι, ρε, ψυχούλες είναι. Θα ήθελα να είμαι στους δρόμους τώρα. Τώρα γίνεται χαμό. Μπούκα έχουμε. Ο Γιάννης ο Πάγκος μόλις ήρθε από περιφερειακό. Μάλιστα. Και λέει ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ καλή. Α, είναι καλή στο περιφερειακό. Δεν έχει ούτε κίνηση ούτε πολύ χιόνι. Κόσμο. Άρα το πρόβλημα είναι στο κέντρο, έτσι, μέσα στην πόλη. Ωραία, καλημέρα. Έλα, βρε Φλωρούμπες τώρα, στο κέντρο τώρα. Ναι. Καλημέρα. Καλώς ονα. Έλα, φίλε, εσύ είσαι, καλημέρα. Καλημέρα. Άκουσα, σ' άκουγα χθες. Σε κάποια φάση μιλούσατε για την ομάδα σύγκριση Δημόπουλου με Πρίγιοβιτς. Δημόπουλος Πεθαράς. Όχι η ομάδα, απλά μιλήσαμε για τους πολύ σέντερφορ. Για τους φορ. Ναι, για τους φορ. Απορώ πως πραγματικά τι σχέση έχει ο Πρίγιοβιτς με τον Δημόπουλο. Πως είναι δυνατόν να συζητάτε ότι ναι, ο Δημόπουλος είχε και λίγο μπούκα, είχε και λίγο... Μιλάμε τώρα για τεράστια διαφορά παιχτών. Μιλάμε για απίστευτη διαφορά για όσους είδαν τον Δημόπουλο και τον Πάουκ εκείνη τη στιγμή. Πεθαράς ήταν ο Δημόπουλος. Ναι. Αλλά τα νούμερα λένε ότι ο Πρίγιοβιτς ήταν πιο γκολ. Βράζει τα νούμερα τώρα. Ναι, τα γκολ μετράμε. Ο Δημόπουλος ήταν παιχταράς. Με τι αντιπάλους έπαιζε ο Πάουκ τότε, ας πούμε, στην Ελλάδα και με τι αντιπάλους έπαιζε. Ο Πάπριτσα ήταν καλύτερος από τον Πρίγιοβιτς. Ο Πάπριτσα. Το 85. Μάλιστα. Ο Πάπριτσα. Προσπαθώ να καταλάβω λίγο πώς συγκρίνεται. Άρα δεν σου επείραξε που φεύγει ο Πρίγιοβιτς από την κατάσταση. Όχι, μισό λεπτό. Εγώ ούτως ή άλλως δεν ενθουσιάζομαι καθόλου με τον τωρινό ΠΑΟΚ. Δεν είναι... Ναι, αλλά κοίταξε όμως, όταν ο ΠΑΟΚ έχει μεμονωμένους κάποιους παίκτες που κάνουν τη διαφορά, αν φεύγει ένας τέτοιος παίκτης, νομίζω ότι θα πρέπει να σε προβληματίζει. Γιατί δεν έχεις ομάδα συνόλου, έχεις ομάδα κάποιων μεμονωμένων παίκτων. Δεν έχω ομάδα γενικώς, αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι... Ναι, αλλά σωστά μιλάς. Αν αυτή η ομάδα κερδίζει πόντους από κάποιους μεμονωμένους ποδοσφαιριστές, θα πρέπει να προβληματίζεσαι. Συμφωνώ. Είναι απόλυτο ότι φεύγει ο Πρίγιοβιτς. Εντάξει. Το θέμα είναι ότι απλά επειδή καταλαβαίνω ότι μερικές φορές λέτε ότι ναι, ο ΠΑΟΚ δεν έχει ομάδα και μετά ακούω ότι συγκρίνουμε τον Πρίγιοβιτς με τον Δημόπουλο, ας πούμε. Για να μην πάμε στην σύγκριση του ΠΑΟΚ. Άσε να κολλήσουμε μωρέ λίγο τα μυαλά. Καλά, εσύ καλά τα λες, αλλά άσε. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλά τα λες. Μισό λεπτό. Παρακαλώ. Μήτρογλου. Ναι. Σαν αντικαταστάτης του Πρίγιοβιτς. Ναι. Πώς το βλέπετε. Πολύ καλός. Γιατί δεν ακούγεται, δηλαδή. Δεν ξέρω. Πολύ καλός. Όχι καλός. Πολύ καλός. Ιδανική λύση για το έτοιμο. Κεφάλι σχεδόν το ίδιο για το Μήτρογλου.
Μήτρογλου. Καταρχά, αν έρθει ο Μήτρογλου ναι. για τον φίλο και για σένα, οι μισοί παοξίδες θα ουριάσουν. Ναι, τώρα εντάξει. Καλά, εντάξει. Πληρώνουν οι παοξίδες. Θα σου πούνε, εγώ το θέλω για το μάτς με τον Ολυμπιακό να βάλει ζυγό και να κοιτάζει στα περιστέρια. Επειδή όταν ο Μήτρογλου, εγώ τον είχα δει στο Λιτόχωρο μαζί με τον Αβραάμ Παπαδόπουλο. Θυμάμαι και εγώ. Είχα μιλήσει μαζί του, εγώ με ΠΑΟΚ, βρήκα τον παππού του, δεν ξέρω από καβάλα που ήταν, είναι ΠΑΟΚ. Και να περιμένω τον ΠΑΟΚ να με κάνει πρόταση. Δεν τον πήρε όμως ο ΠΑΟΚ. Το πήρε ο Ολυμπιακό, ας τον παίρνατε. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλημέρα, επόμενο. Εγώ σου λέω τι γίνεται από του παοξίδε, γιατί μίλησα με αρκετού. Ποιο το Μήτρογλου για το μάτς με τον Ολυμπιακό το θέλω το Μήτρογλου, θα σου πούνε. Σκίσαν την κοιλότα πε του. Πάμε καλημέρα. Μαρτυρήθηκαν. Έλα φίλε. Σκουβαρτάρε. Καλημέρα. Έλα το ράπε. Έλα, ράπ, ράπ. Τι κακοκαιρία λένε, γιατί είναι κακοκαιρία. Καλοκαιρία είναι αυτό. Καλοκαιρία είναι αυτό. Άμα είχε καμιά 40 βαθμού. Είναι χειμώνας είναι. Χαϊβάνια είχα λέμε άνθρωπο. Α, είμαι μπράβο, πέτρε. Να. Χαϊβάνια, ναι. Για σένα που κάθεσαι στο σπίτι, μια χαρά είναι. Ο άλλος που θα πρέπει να πάει στη δουλειά, να πάει τα παιδιά, να γυρίσει. Τι ποια δουλειά, συνταξιούχος δεν είσαι. Τι κάνεις. Κάθεσαι όλη μέρα σπίτι, ακούς το ραδιόφωνο. Ο άλλος έχει να τρέξει για δουλειές. Βρε, κάποτε δούλευε. Κάποτε όταν δούλευε, η γούσταρε να έχει χιόνι να έτσι να αποκλείεσαι. Ναι. Μα είναι ωραίο το χιόνι. Καλά, είσαι ο δάσκαλο στην καθηγητή. Όταν. Δάσκαλε. 10 μήνες καθόσου. Όταν του λέω εγώ ότι το χιόνι και τα Χριστούγεννα είναι για του χαζού και τα παιδιά. Είναι ένα απτά που λέγα. Τώρα διαμαρτύρεται. Χιόνι είσαι. Φύγε. Καλημέρα. Κλείνουμε. Τέλο. Δεν προλαβαίνουμε. Τέλο. Έγινε ένα χάμο. Τι να κάνουμε, Κωνσταντίνε. Τι να κάνουμε. Θε να βάλει κανένα επίλογο εδώ, τι ποιο είναι αυτό που ζωγράφει. Ο κόκκινο. Ο κόκκινο, τον έχει τον κόκκινο, φίλε. Μαναράκι, έτσι. Πρώτο στόχο. Έτσι, πρώτο στόχο. Λοιπόν, κατεβάζουμε στόρια. Αύριο θα τα ξαναπούμε. Παρεούλα μαζί εδώ με το κουμπαράκι μου. Το μεσημέρι όμω θα τα πει με τον Γρηγόρη, τον κόκκινο. Βόδαρο. Εμεί το απόγευμα με τον Αθανάση Κυλώνη στι 6. Τον έχω κακία τον Κυλώνη. Για το σκυλί, ε. Δεν έθαψε το σκύλο. Έχει μουρλαθεί. Έχει μουρλαθεί. Ψυχούλα είναι ο Κυλώνη. Τον έκαψε το σκύλο, τον έκαψε το σκύλο. Ψυχούλα είναι. Είχε χιόνια, δεν μπορούσε να τον πάει. Πρέπει να περιμένει 3 μέρε. 400 ευρώ. Δεν έχω τα 200 να τον θάψει. Α, ίσω. Σε αυτά είσαι μανούλα. Αν πέθανε συγγενή μου, δώσει. Ούτε ένα ευρώ δεν θα δώσει. Μείνετε εδώ. Μην γελάει. Γελάτε το τρελ. Μείνετε εδώ. Έρχεται καταρχάς ο Κωνσταντίνος Βαραγιάννης με πολιτικό δελτίο ειδήσεων να μάθουμε τι γίνεται και στους δρόμους. Αμέσως μετά ο Γιάννης ο Πάγκος μαζί με τον Γιώργο Ζαΐρη που και αυτός θα είναι στο επίκεντρο. Έτσι να μας μεταφέρει τι έγινε χθες στην Πάτρα. Στις 12 η ενημέρωση και όχι μόνο στη σέντρα για τα αθλητικά αλλά και για τα κοινωνικο-πολιτικά εδώ δρόμενα. Γιατί είπαμε ο καιρός μας πάει λίγο πίσω. Καλό πρωινό να έχετε. Προσοχή όλοι στους δρόμους. Αδειώς.